Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι 5η 24 Μαΐου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Δεν θα επιτρέψω να μετατραπεί το κράτος σε συνδικαλιστικό φέουδο, διαμηνεί σε έντονο ύφος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σοβαρές καταγγελίες Ευθύμιου Δίπλαρου για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών στα σχολεία. Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση Πασική Υπουργού Υγείας. Ένοπλη ληστή αμελία 40.000 ευρώ στην Πάφο. Τέλος στην ταλαιπωρία των καρκινοπαθών Λεμεσού Πάφου. Από την Τετάρτη θα παραπέμπονται στο Γερμανικό Ογκολογικό. Αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένου με νταλίκα κοντά στο Τωρίνο της Ιταλίας. Γερμανία και Κίνα στηρίζουν τη συμφωνία για το Ιράν. Επίδειξη ναυτικής ισχύωσης από τη Ρωσία. Υποβρύχιο εκτόξευσε ταυτόχρονα 4 βαλιστικούς πυράβλους. Μαραθώνιο συναντήσεων και διεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης στην Ιταλία. Σπάει τη σιωπή της η Γιούλια Σκρυπάλ για πρώτη φορά μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον της Ιδίας και του διπλού πράκτορα πατέρα της Σεργέη Σκρυπάλ. Επίσης, μαζί μας σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, για να συζητήσουμε όλα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στον χώρο της παιδείας. Ο πλαστικός χειρουργός, ο δόκτωρ Σοφοκλής Νικολαίδης, για να κουβεντιάσουμε για τα επικίνδυνα μπότοξ και η αγαπημένη σε όλους και πολύ διαβασμένη συγγραφέας Λένα Μαντά, για να μας παρουσιάσει το καινούργιο της βιβλίο. Πρώτα όμως να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι 5η 24 Μαΐου και γιορτάζουν Φωτεινή, Φωτούλα, Φέη, Φωφό, Χριστιανός, Χριστιανή. Σαν σήμερα το 1626 ο Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει το Μανχάταν. Το 1883 στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα του Μπρούκλιν, αποκτώντας τον τίτλο της μεγαλύτερης κρεμαστής γέφυρας της εποχής της. Το 1899 ο πρώτος ειδικά διαμορφωμένος χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων ανοίγει στη Βοστόνη. Το 1915 ο Τόμας Έντιστον παρουσιάζει την εφεύρεσή του που καταγράφει τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Το 1919 πραγματοποιείται στην Αθήνα το πρώτο συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Το 1930 ο ένατος πλανήτης που ανακαλύπτεται παίρνει το όνομα Πλούτωνας. Το 1930 προσγειώνεται στον Ντάρουιν η Άμι Γουάιστον, η πρώτη γυναίκα αεροπόρος που πραγματοποιεί μόνη της πτήση 11.000 μιλιών από την Αγγλία στην Αυστραλία. Το 1961 η Κύπρος γίνεται το 14ο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν θα επιτρέψω να μετατραπεί το κράτος σε συνδικαλιστικό φέουδο, δήλωσε χθες βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της υγείας, της παιδείας αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος, είπε ότι σέβομαι απόλυτα τον συνδικαλισμό, αλλά δεν θα επιτρέψω σε κάποιους συνδικαλιστές να νομίζουν ότι τους εξέλεξε ο λαός για να τον τυραννούν ή για να δημιουργούν προβλήματα. Δεν διανοούμε να ακούω ότι έρουν την εμπιστοσύνη συνδικαλιστικές οργανώσεις σε αξιωματούχους του κράτους που δεν τους διορίζουν. Όσον αφορά τα τελευταία γεγονότα στον χώρο της παιδείας, ο πρόεδρος επίστησε την προσοχή του στα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν από εδώ και μπρος, καθώς και την αποφυγική μεγαλοποίησης των προβλημάτων. Για το οργανωμένο έγκλημα, τόνισε την επιτακτική πάταξή του μέσα από τις επιχειρήσεις της αστυνομίας, που όπως ο ίδιος δηλώνει, δεν θα σταματήσουν. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επίστησε επίσης την προσοχή στην συνεργασία όλων για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. «Κάνω πολλή υπομονή, αλλά κάποτε η υπομονή εξαντλείται», δήλωσε στη συνέχεια ο πρόεδρος, αναφερόμενος στις τελευταίες ενέργειες των ιατρικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με τη δύο στάση εργασίας τους, αλλά και την πρόσφατη ανακοίνωσή τους ότι έρουν την εμπιστοσύνη τους προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάτι που θέλω να ξεκαθαρίσω. Σέβομαι απόλυτα το συνδικαλισμό. Αλλά δεν θα επιτρέψω σε κάποιους των συνδικαλιστών να νομίζουν ότι τους εξέλεξε ο λαός για να τον τυραννούν ή
για να δημιουργούν προβλήματα. Δεν θα επιτρέψω να μετατραπεί το κράτος σε συνδικαλιστικό φέουδο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι, πρέπει να τους σεβόμαστε. Δεν διανοούμε να ακούω ότι έρουν την εμπιστοσύνη συνδικαλιστικές οργανώσεις σε αξιωματούχους του κράτους που δεν τους διορίζουν. Δεν διανοούμε να ακούω τα όσα ακούω από κάποιους συνδικαλιστές στην παιδεία. Έχουμε 110 και τόσους χιλιάδες μαθητές στα δημοτικά, στα γυμνάσια, παντού. Έγινε ένα τραγικό ατύχημα. Αντί να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πως είναι δυνατόν μέσα από μέτρα να αποφευθεί ανάλογη επανάληψη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μέγα θέμα ότι δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο είτε ασφάλεια στα σχολεία, είτε ασφάλεια, είτε οι απαραίτητες υποδομές κλπ. Και υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα. Ναι, η απόφαση είναι με κάθε τρόπο να παταχθεί το οργανωμένο έγκλημα όπως το έχω δηλώσει και όπως ήδη μέσα από επιχειρήσεις η αστυνομία επιδιώκει και δεν θα σταματήσω. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει μια υπερβολή από πλευράς μεγένθυνσης του προβλήματος, να μην ξεχνούμε, διαχρονικά υπήρχε το έγκλημα. Δεν υποβαθμίζω και δεν υποτιμώ ποσώς την σοβαρότητα της κατάστασης. Εκείνο που λέω όμως είναι το να λέμε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τόσο τραγική όσον θέλουν κάποιοι να την παρουσιάσουν, απλά να υπενθυμίσω ότι και το 60 υπήρχαν οργανωμένα εγκλήματα και πολύ αργότερα, και δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα ονόματα ή παραδείγματα για το τι συνέβαινε, η ουσία είναι μια. Να συνεργαστούμε όλοι, να δούμε πώς αντιμετωπίζεται αυτό το απαράδεκτο, απαράδεκτο το επαναλαμβάνω φαινόμενο. Επιτρέψτε μου κάτι, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την εικόνα που δείχνει η παιδεία και η υγεία, πιστεύετε είναι υπερβολικοί οι συνδικαλιστές και τονίζουν πολύ έντονα αυτά τα προβλήματα? Από τη μια θέλουν να διαλευκανθεί η υπόθεση και από την άλλη είτε παρευρίσκονται συνδικαλιστές την ώρα που υποτίθεται διενεργούνται οι πειθαρχικές καταθέσεις, ανακρίσεις κλπ. Από την άλλη έχουμε τους γιατρούς να λένε ότι σέβονται την έρευνα που θα γίνει, αλλά από την άλλη προσπαθούν να επηρεάσουν τις έρευνες είτε μέσα από την απαράδεκτη δίωρη απεργία που εκατήλθαν, είτε μέσα από την νέα ανακοίνωση ότι τάχα έρουν την εμπιστοσύνη τους. Όταν θα βάλει υποψηφιότητα η κυρία Γιαννάκη, να μην ψηφίσουν οι κύριοι που νομίζουν ότι έγιναν κυρίαρχοι πλέον σε αυτόν τον τόπο. Κάνουν πολλή υπομονή. Αλλά κάποτε η υπομονή εξαντλείται. Σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Ευθύμιος Δίπλαρος ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης μαθητών από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντί να αποπεμφθούν από την εκπαίδευση, μετακινούνται σε άλλο σχολείο. Αναφέρθηκε σε περίπτωση που οι γονείς δεν προχώρησαν αρκετά την υπόθεση, φοβούμενοι για την αντιμετώπιση του παιδιού τους, αλλά και τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια καταγγελία στη βαθμολογία του. Στις δηλώσεις του Ευθύμιου Δίπλαρου αντέδρασε η ειδική σύμβουλος της Επιτροπής Ad Hoc για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, Αναστασία Παπαδοπούλου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook. Η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου ανέφερε ότι είναι εντελώς ανεύθυνο για σκοπούς λαϊκισμού και εντυπωσιασμού να ρίχνουμε κατηγορίες και κουβέντες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ιδιαίτερα περνώντας το μήνυμα μην καταγγείλετε γιατί δεν θα γίνει τίποτα ή θα επηρεαστεί ο βαθμός του παιδιού στο σχολείο. Κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο θέμα. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κάνατε μία ανάρτηση χθες στο Facebook για τις αναφορές του κυρίου Ευθύμιου Δίπλαρου, για τις καταγγελίες τις οποίες έκανε για μαθητές, μαθήτρες, οι οποίες
πέφτουν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης των καθηγητών τους και κάνετε λόγο για προσπάθεια λαϊκισμού και εντυπώσεων και μάλιστα αναφέρατε ότι όποιος γνωρίζει για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και δεν προχωρήσει καταγγελία στις διοκτικές αρχές είναι ένοχος ποινικού αδικήματος με ως και 15 χρόνια φυλάκιση. Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα, ναι, έτσι είναι. Επομένως, ο κύριος Δίπλαρος τι θα πρέπει να κάνει αφού βγαίνει δημόσια και κάνει αυτές τις καταγγελίες και έχει στοιχεία. Κοιτάξτε, να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ναι. Το σημαντικό είναι τα μηνύματα που περνούμε στις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Όταν και αν πιστεύουμε για κάποια τέτοια θέματα, για περιστατικά συγκεκριμένα, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν και πρέπει να ακολουθούνται. Διότι οι διαδικασίες, ιδιαίτερα τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχουν σχεδιαστεί με πρώτη στο μέλημα την ευημερία του παιδιού. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουν αλλάξει πάρα πολλά, όχι μόνο στην νομοθεσία, αλλά κυρίως τις διαδικασίες που ακολουθούνται από το κράτος και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας και όλους όσους ασχολούνται με το θέμα, ούτως ώστε να μπορούν να προωθούνται σωστά για το καλό του παιδιού. Οι κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται και λένε γενικά και αόριστα ότι μην καταγγείλετε γιατί δεν θα γίνει οτιδήποτε, mm-hmm. πάει ενάντια σε όλο το πνεύμα και της αστυνομικής στρατηγικής, αλλά και όλης της πρόοδου, την οποία έχει επιτευχθεί σε αυτό το κράτος, ναι, πράγματι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα, και δίνει ένα μήνυμα ματαιότητας που κανένα ωφέλιμο αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχει. Επίσης, εγώ, ό,τι και αν μου πείτε, αρνούμαι να πιστέψω ότι υπάρχει γονιός ο οποίος θεωρεί τον βαθμό του παιδιού του στο σχολείο πιο σημαντικό από να το προστατεύσει από σεξουαλική κακοποίηση. Εγώ αρνούμαι να το πιστέψω αυτό. Και αν υπάρχει τέτοιος γονιός, και αυτός ο γονιός είναι για μένα ένοχος ποινικού αδικήματος για την μη πρόθεση καταγγελίας, και αυτός ο γονιός θα έπρεπε να είχε καταγγελθεί για το ότι σταμάτησε την καταγγελία. Κυρία Παπαδοπούλου, οι διαδικασίες αυτές που μας έχετε αναφέρει ακολουθούνται εάν και εφόσον γίνουν οι καταγγελίες? Ναι, ακολουθούνται. Σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Αλλά σε μεγάλο βαθμό ακολουθούνται. Αλλά οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Όταν γίνει η καταγγελία, πρέπει να γίνει στις διοκτικές αρχές ή στο γραφείο ευημερίας. Εκεί είναι που επανοποθέτει ο νόμος την ευθύνη για τη διερεύνηση αυτών των περιστατικών. Όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι εντεπέκτη οι δασκάλοι ή οι εκπαιδευτικοί για να τους φορτώσουμε κάτι το οποίο δεν ανήκει σε αυτούς η αρμοδιότητα και μπορεί να μην το κάνουν και σωστά αν το αναθέσουμε σε αυτούς. Άρα, έγινε καταγγελία στην αστυνομία και δεν προωθήθηκε, είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Παιδείας, αφορά την αστυνομία. Άρα να ζητήσουμε από εκείνους την τοποθέτησή τους, γιατί δεν προχώρησε. Εάν πράγματι επίσης στάλθηκε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και ο κύριος Δίπλαρος, όπως είπε, πήγε στην αστυνομία για να κάνει καταγγελία, μόνο και με αυτή την επιστολή μπορούσε να προχωρήσει η υπόθεση. Διότι ο νόμος δεν απαιτεί καταγγελία από γονέα και δεν απαιτεί καν καταγγελία από το παραπονούμενο. Μπορεί να προχωρήσει μια υπόθεση ακόμη και αν τραβήσει πίσω το παιδί το οποίο κάνει την καταγγελία. Ή και ένας τρίτος να κάνει την καταγγελία. Αυτό και ένας ναι. τρίτος. Mm-hmm. Οποιοςδήποτε τρίτος γνωρίζει ή έχει σοβαρή υποψία για περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης, οφείλει να πάει να το καταγγείλει στην αστυνομία. Είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά. Και αν δεν έγινε η καταγγελία ή οποιοδήποτε λόγο, σεβαστό ότι δεν προχώρησε mm-hmm. για κάποιους λόγους οικογενειακούς ή οτιδήποτε άλλο. Τι αναμένουμε τότε από το Υπουργείο Παιδείας να κάνει? Πώς θα διώξει έναν εκπαιδευτικό αν δεν υπάρχει έναντι του ούτε καν διερεύνηση? Ναι, για το ένα περιστατικό για τη σεξουαλική παρενόχληση μαθήτρια στη Λεμεσό, ο κύριος Δίπλαρος ισχυρίζεται ότι έχει γίνει καταγγελία και διερευνάται από την αστυνομία και ότι είναι και εις γνώση του Υπουργείου Παιδείας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής και μάλιστα αναφέρει και περιστατικά ότι πολλές φορές δεν γίνεται τίποτα και απλά μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί από το ένα σχολείο στο άλλο. Κοιτάξτε, όταν καταδικαστεί εκπαιδευτικός, δεν μετακινείται. Διώχνεται. Αυτό το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Όταν έχουν καταγγελίες, ναι, μπορεί να μετακινούνται. Και δεν λέμε ότι είναι τέλειες οι διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας σε αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Αλλά έχουν γίνει μεγάλα βήματα και μπορούμε, όταν θέλετε, να αναλύσουμε όλες τις διαδικασίες που έχουμε αλλάξει σε σχέση με τα σχολεία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το δεύτερο που είπατε, αν διερευνείται περιστατικό, τότε μεγάλο λάθος και πάλι να δίνουμε δημοσιότητα σε περιστατικό το οποίο τώρα διερευνείται. Δεν μπορούμε να επενδύουμε στο έργο της αστυνομίας
και της δικαιοσύνης με αυτόν τον τρόπο και πάλι για σκοπούς εντυπωσιασμού. Ας δούμε τι θα γίνει με την διαδικασία στη δικαιοσύνη. Εγώ δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο περιστατικό και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι το συγκεκριμένο περιστατικό να το αναλύσουμε αν και αν και αν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουμε αυτά τα θέματα. Και δεν μπορούμε να δίνουμε ένα μήνυμα ματαιότητας ότι ό,τι και να πούμε δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια. Εξάλλου, γιατί τότε έχουμε κάθε μέρα σχεδόν καταγγελίες και καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Υπάρχουν κάθε μέρα καταγγελίες. Σχεδόν κάθε μέρα, ναι. Αυτό που μας λέτε τώρα είναι απίστευτο. Δηλαδή, οι γονείς... Είναι τα νούμερα της αστυνομίας. Το λένε καθαρά τα νούμερα της αστυνομίας τα τελευταία 3 χρόνια. Ότι έχουν συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες κάποιες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, κάποιες όχι. Υπάρχουν και νούμερα για καταδίκες. Αυτά τα βλέπουμε για κάθε μέρα. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι σπάστε τη σιωπή και μιλήστε για να αποδοθεί όχι μόνο η δικαιοσύνη, αλλά πάνω απ' όλα η βοήθεια στο παιδί, που είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσει αυτό το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν είναι κάτι καινούργια αυτά. Δεν ξέρω αν τώρα ανακαλύπτουν κάποιοι ότι υπάρχουν αυτά τα περιστατικά και αυτοί οι μάστιγα στην κοινωνία μας. Έχει 5-6 χρόνια που γίνεται εκστρατεία στην Κύπρο συγκεκριμένη, έχει 5 χρόνια που άλλαξε η νομοθεσία και έχει 2 χρόνια που έγινε εθνική στρατηγική. Πάντως, αν συμβαίνει αυτό σχεδόν σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Μα σαφέστατα μας προβληματίζει. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί που δουλεύουν για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το κράτος πήρε την πολιτική απόφαση να κάνει εθνική στρατηγική. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το σπίτι για τα παιδιά που έγιναν τα εγγένεια του το Γενάρη, που είναι μόνο και συγκεκριμένα για αυτά τα περιστατικά. Γι' αυτό το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε 2 συγκεκριμένα εγχειρίδια για το χειρισμό αυτών των περιστατικών και έχουμε κάνει, δεν ξέρω και εγώ πόσες εκπαιδεύσεις στους εκπαιδευτικούς για την αναφορά. Γι' αυτό αλλάξαμε τις διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας για το πώς χειρίζονται αυτά τα περιστατικά, όπως και του Υπουργείου Υγείας, όπως και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως και στο Υπουργείο Εργασίας. Κυρία Παπαδοπούλου, συμφωνούμε όλοι το να σπάσουν τα θύματα τη σιωπή τους και να μιλήσουν. Όμως υπάρχει και ο φόβος ότι τα παιδιά αυτά, τα κορίτσια, μπορεί να είναι και αγόρια, φοβούνται ότι ίσως στιγματιστούν από μια τέτοια καταγγελία. Σίγουρα φοβούνται, αλλά γι' αυτό κάνουμε όλες τις προσπάθειες εμείς, προστατεύοντας πλήρως την ανωνυμία του παιδιού και χωρίς να βγαίνουμε για σκοπούς εντυπωσιασμού στην τηλεόραση, ακριβώς για αυτό τον λόγο. Διότι όλες αυτές οι ανούσιες συζητήσεις, όχι επί της ουσίας του θέματος, απλά για σκοπούς εντυπωσιασμού τα επαναλαμβάνω, αυτό ακριβώς βοηθάνε να ενταθεί. Η φοβία των θυμάτων να καταγγείλουν. Αυτή είναι η αντίδρασή μου. Δεν είναι για το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να παρουσιάζουμε κάποια θέματα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες που μπορούν να έχουν κάποιες δηλώσεις μας έτσι στον αέρα. Ναι. Μπορεί κάποιος να καταγγείλει ένα περιστατικό αν αυτό έχει γίνει και πριν 2, 3, 4 χρόνια. Σαφέστατα και πριν 20 ή 25. Μάλιστα. Απλά θα κριθεί με την νομοθεσία που ίσχυε τότε όταν έγινε το περιστατικό. Ναι. Το ότι... Δεν υπάρχει παραγραφή σε αυτά τα δικήματα. Ναι. Χθες είχατε πει ότι όποιος γνωρίζει για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και δεν προχωρεί σε καταγγελία στις διοκτικές αρχές, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και ο ίδιος. Μάλιστα. Είναι το άρθρο 30 στον νόμο του 2014. Μάλιστα. Αναφερόσασταν και στον ίδιο τον κύριο Δίπλαρο με αυτή την τοποθέτηση. Αφού λέει ο ίδιος ο κύριος Δίπλαρος, είπε ότι γνωρίζει και ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Αν έκανε καταγγελία στην αστυνομία, επίσης καταγγελία, γραφή κατάθεση καταγγελία. Είναι η καταγγελία, δεν είναι κουβέντα. Είναι καταγγελία που γίνονται επίσημα. Και δεν προχώρησε, δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Δίπλαρος οφείλει να ρωτήσει την αστυνομία τι έγινε με την καταγγελία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας να πούμε και άλλη μια φορά το μήνυμα που στέλνετε με αφορμή. Πάστε τη σιωπή. Υπάρχουν οι δομές, υπάρχει η στήριξη και θα υπάρχει για όποιο θύμα χρειάζεται και θέλει βοήθεια. Είμαστε όλοι εκεί. Υπάρχει τώρα και η νεοσύστατη επιτροπή φωνή. Σκοπός της είναι η εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής. Και είμαστε εκεί ακριβώς για να δώσουμε φωνή στα θύματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, μια κρίσιμη συνάντηση. Είχαν σήμερα η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών και ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σε δηλώσεις του με το πέρας της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΙ, Σωτήρης Κούμας, ανέφερε πως κατά
τη συνάντηση υπήρχε θετικό κλίμα με ανταλλαγή απόψεων. Η ΠΑΣΗ και παρουσίασε τις θέσεις της, ενώ επετεύχθη συμφωνία για εντατικοποίηση του διαλόγου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται και άλλη συνάντηση. Στο πλαίσιο του διαλόγου τέθηκε το ζήτημα εφαρμογής μέτρων για ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Ο κ. Κούμας δήλωσε πως οι τόνοι έχουν πέσει για το καλό των ασθενών, με τον ίδιο να δηλώνει ικανοποιημένος από τη σημερινή συνάντηση. Να δούμε τη δήλωση του κ. Κούμα. Ακούμε νέο ότι πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας στην παρουσία της Διευθύντριας Ιατρικών Υπηρεσιών. Πρέπει να πω ότι ο διάλογος διεξήχθηκε σε έναν ειλικρινές θετικό περιβάλλον. Η ανταλλαγή απόψεων ήταν εκατέρωθεν. Στο τραπέζι υπήρχαν διάφορα έγγραφα με θέσεις που καταθέσαμε ως ΠΑΣΗ. Κατά διαστήματα ανταλλάξαμε επιορισμένων από αυτών κάποιες πρώτες απόψεις και έχει συμφωνηθεί με τον Υπουργό Υγείας ότι στο επίπεδο του ίδιου του Υπουργού Υγείας θα εντατικοποιηθεί ο διάλογος. Θα έχουμε μια συνάντηση λίγα συντόμως. Κάθε δύο εβδομάδες θα υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για αυτά που αποφασίσαμε. Θα αναλύουμε τα δεδομένα που θα επέρχονται μετά τις αποφάσεις μας. Δηλαδή, έχει υλοποιηθεί, δεν έχει υλοποιηθεί, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί. Και θεωρούμε ότι μέσω αυτού του διαλόγου, ναι, πραγματικά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποια μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν περισσότερο τα κρατικά νοσηλευτήρια, να καταστούν πραγματικά ραχοκαλιά για την αυτονόμηση και για το ΓΕΣΥ, προς όφελος των ασθενών. Επί της ουσίας υπήρξε κάτι, κύριε Κούμα? Δηλαδή, πέραν από το φιλολογικό ότι ανοίγεται ένα πλαίσιο διαλόγου. Επί της ουσίας, ναι, υπήρξαν κάποια πρακτικά ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί, τα οποία, ναι, αύριο παραδείγματος χάρη θα αποφασίσουμε σε πρώτη φάση τι θα γίνει με τους ακτινολόγους λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος που έχει προκύψει. Δηλαδή ο διάλογος θα βρίσκεται ενισχύει καθημερινά. Απλώς ο Υπουργός κάθε δύο εβδομάδες ως πολιτικός προϊστάμενος θα δίνει το στίγμα του και θα κατευθύνει. Θα βλέπετε τον ίδιο τον Υπουργό? Ποιοι ήταν σήμερα στη σύσκεψη? Όπως έχω πει, ήταν ο κύριος Υπουργός Υγείας μαζί με τη Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών, η οποία είναι, σίγουρα είναι το αρμόδιο τμήμα το οποίο έχει την άμεση ευθύνη για τα δημόσια νοσηλευτήρια. Για έχετε αποσύρει κάτι από όσα έχετε πει τις προηγούμενες μέρες, ότι έφυγα στο στόχαστρο γιατροί κλπ? Δεν έχουμε να αποσύρει, ούτε έχουμε προσθέσει. Δεν κινηθήκαμε σε αυτό. Εμείς έχουμε δηλώσει από το πρωί, έχουμε δηλώσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι σκοπός επέσανε τόνοι. Αν πραγματικά η κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν λύσεις για το καλό των ασθενών, ναι, να προσέλθουμε στον διάλογο. Το έκαναμε και θεωρούμε, ναι, ότι υπάρχει αποτέλεσμα τουλάχιστον στο ότι άνοιξε ο διάλογος. Ποιος ο λόγος που αποσάλθηκε χθες είναι η επιστολή προς τον Υπουργό, η οποία διέρευσε? Ο λόγος είναι απλός. Είχαμε εκτιμήσεις, εισηγήσεις, ερωτήσεις από τα μέλη μας. Ως διοικητικό συμβούλιο τα υπολογίσαμε όλα. Αποστείλαμε τη σχετική επιστολή προς τον Υπουργό. Είναι η νομισμένη διαδικασία. Και αναμένουμε από τον Υπουργό να μας απαντήσει. Δεν πήγαμε σήμερα και επιμέναμε, ξέρετε κύριε Υπουργέ, δώστε μας απάντηση. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι η σωστή διαδικασία. Έχει ξεπεράσει το θέμα με την κυρία Γιαννάκη, θεωρείτε? Να μου επιτρέψετε να μην να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Έχουμε να ανοίξει ένα διάλογο στα πλαίσια του να ευελπιστούμε για το καλύτερο για τους ασθενείς. Επιστρέφουμε στο θέμα των σοβαρών καταγγελιών εκ μέρους του κύριου Ευθύμιου Δίπλαρου που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση μαθητών από εκπαιδευτικούς. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Δίπλαρε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στέφανη. Οι αναφορές σας για τις καταγγελίες αυτές για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση μαθητών πυροδότησαν την έντονη αντίδραση της κυρίας Αναστασίας Παπαδοπούλου, που απάντησε σε εσάς και μέσω της εκπομπής μας πριν από λίγο, κάνοντας λόγο για προσπάθεια λαϊκισμού και εντυπωσιασμού, και μάλιστα σας κάλεσε να καταγγείλετε τα όσα γνωρίζετε, και διερωτήθηκε και γιατί δεν το έχετε πράξει, αν όντως έχετε στοιχεία, ενώ ανέφερε πως όποιος γνωρίζει για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και δεν προχωρεί σε καταγγελία στις διοπτικές αρχές, είναι και ο ίδιος ένοχος ποινικού αδικήματος, έως και 15 χρόνια φυλάκιση, κύριε Δίπλαρε. Αγαπητή Στέφανη, φαίνεται ότι κάποιοι δεν μαθαίνουν ακόμη τα γεγονότα ή δεν διαβάζουν τα γεγονότα ως έχουν.
Ξέρετε, ο Ευθύμιος ο Δίπλαρος, το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι προβολή και δημοσιότητα. 10 και πλέον χρόνια στη δημοσιογραφία, καθημερινά σε τηλεοράσεις, δεν νομίζω να χρειάζομαι περισσότερη προβολή. Και νομίζω ότι συμφωνείτε και εσείς με αυτό. Ένα. Δεύτερο. Η κυρία Παπαδοπούλου αγνοεί το γεγονός ότι όπως και στην πρώτη περίπτωση, όπως και στη δεύτερη, εκείνος που ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και την αστυνομία και το Υπουργείο Παιδείας και το Γραφείο Ευημερίας, κυρία Φλωρίδου, ήταν ο Ευθύμιος ο Δίπλαρος και κανείς άλλος. Δηλαδή κάνατε καταγγελίες, κύριε Δίπλαρε, και για τα δύο αυτά περιστατικά, εσείς ο ίδιος. Αγαπητή Στέφανη, μπορείτε να ρωτήσετε την αστυνομία Λεμεσού, τον εκπρόσωπο τύπου, αν υπάρχει ενώπιον του καταγγελία και από μένα και από την ελόγω μαθήτρια, η οποία συνοδευόμενη από την αδελφή της πριν από περίπου 8 με 10 μέρες επισκέφθηκε τον οργανισμό Hope for Children στη Λευκοσία, κατήγγειλε ότι ήταν θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητή μέσης εκπαίδευσης. Αυτή η καταγγελία στον οργανισμό αμέσως ενημερώθηκε το Γραφείο Ευημερίας στη Λεμεσό. Το Γραφείο Ευημερίας επισκέφθηκε τον επαρχιακό επιθεωρητή του Υπουργείου και τον ενημέρωσε για την ελόγω καταγγελία της μαθήτριας και ξεκίνησε η διαδικασία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και η ίδια η αστυνομία στη Λεμεσό αυτό το οποίο λέω. Ωραία, ότι κάποιος... κλήθηκαν και οι γονείς και ο εκπαιδευτικός στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις και καταθέσεις. Ωραία, κάποιος θα διερωτάτε εύλογα τότε, κύριε Δίπλαρ, γιατί βγήκατε και το είπατε δημόσια αυτό, αφού έγιναν οι καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Να σας απαντήσω και πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, κύριε Φλωρίδη. Όταν βγαίνοντας χθες από το στούντιο του ΣΥΓΜΑ δέχτηκα αυτή την πληροφορία και μάλιστα διασταυρώνοντας την, φάνηκε ότι αυτή η καταγγελία έγινε πριν από περίπου 8 με 10 μέρες. Ξέρετε τι σκέφτηκα αμέσως. Θα αφήσουμε και αυτή την περίπτωση όπως την περίπτωση πριν από 5-6 χρόνια σε δημοτικό να κουκουλωθεί και να μην οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα αφήσουμε άλλες 15-20 μέρες, ένα μήνα, ένα χρόνο να περάσει και να μην στοιχειοθετηθεί και αυτή η περίπτωση. Έπρεπε ως βουλευτής να σιωπήσω, να κοφεύσω, αλλά και ως γονιός να μην προχωρήσω αυτές τις πληροφορίες που είχα να ενημερώσω αμέσως την αστυνομία, κάτι το οποίο έπραξα. Προσωπικά ήμουν εγώ που ενημέρωσα την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού για την ελόγω καταγγελία. Εγώ ενημέρωσα τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας ότι είχα υπόψη μου για αυτή την καταγγελία η οποία έγινε πριν από περίπου 8 με 10 μέρες και ζητούσα εξηγήσεις να δω πού στέκει αυτή η υπόθεση και πώς προχωράει. Επικοινώνησα με όλους όσοι εμπλέκονται και τους έδωσα όσες πληροφορίες είχα. Και να σας πω και κάτι, κυρία Φλωρίδη. Έχω ζητήσει και θα δώσω και νέα κατάθεση αύριο. Γιατί συνεχώς και κάθε λίγη ώρα που περνάει μαζεύω και νέα στοιχεία και νέες πληροφορίες. Είμαι σε επικοινωνία με πολλούς γονιούς, με πολλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητάνε αυτοί οι μεμονωμένοι, οι λίγοι ελάχιστοι που μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, να φύγουν από τις σχολικές μονάδες και όχι να μετακινούνται από την άρα γνωρίζουν και οι συνάδελφοί τους ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και δεν μιλάνε. Αγαπητή Στεφανή, εδώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μου λένε συνέχισε και μου δίνουν συνέχεια στοιχεία για συναδέλφους τους οι οποίοι αμαυρώνουν το καλό όνομα του εκπαιδευτικού. Αυτό έγινε τώρα όμως, κύριε Δίπλαρε, ή το έκαναν σας διαχρονικά. Διαχρονικά υπήρχε. Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Μα δηλαδή όλοι αυτοί που σήμερα έγιναν προασπιστές της κοινωνίας, αν ήταν το δικό τους παιδί, τι δεν έκαναν, κυρία Στέφανη. Αν ήταν το δικό τους παιδί, το εγγονάκι τους στο σχολείο, και τους έλεγε αυτό το γεγονός, επειδή οι γονείς δεν βρήκαν τη δύναμη να το καταγγείλουν, θα πρέπει αυτός ο εκπαιδευτικός να μετακινείται από το ένα σχολείο στο άλλο? Δεν θα έπρεπε να τεθεί σε διαθεσιμότητα και να ξεκινήσει η αστυνομία τη διερεύνηση να στοιχειοθετήσει την υπόθεση επιστημονικά? Βέβαια, να σας δηλαδή, πω κάτι. Η κυρία Παπαδοπούλου μας είπε πριν λίγο ότι αρνείται να πιστέψει. Η κυρία Παπαδοπούλου μας είπε πριν λίγο ότι αρνείται να πιστέψει ότι υπάρχουν γονείς που δεν προβαίνουν σε καταγγελίες. Γιατί... Αρνείται να πιστέψει. Αρνείται να πιστέψει. Θέλετε να σας στείλω, αλλά θα τα δώσω στην αστυνομία αύριο, συγκεκριμένα SMS που μου έχουν αποστείλει γονείς
που φοβούνται για τα παιδιά τους. Φοβούνται τι, τι, το βαθμό, ότι θα μειωθεί ο βαθμός τους. Μα μόνο τον βαθμό, κυρία Φλωρίδη, μας στην Κύπρο ζούμε. Τι φοβούνται, θα στιγματιστεί το παιδί ή είναι καλύτερο, κύριε Δίπλαρε, να υφίσταται το παιδί σεξουαλική παρενόχληση και να μην μιλούν. Δηλαδή, στο τέλος θα φτάσουμε όλοι να αφισβητούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, για όνομα του Θεού τώρα, και να φοβόμαστε να αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο. Καταρχήν, δεν έχει αφισβητήσει κανείς όλους τους εκπαιδευτικούς και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεύτερο. Δηλαδή, όλοι οι γονείς θα συμπεριφερθούν όπως θα συμπεριφερθείτε εσείς ή ο Ευθύμιος ή ο Κώστας ή ο Γιάννης. Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι θέλουν τη στήριξη της πολιτείας για να δώσουν κατάθεση. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Αντί να έρθουμε να στηρίξουμε αυτούς τους γονείς, θα τους στήσουμε και στον τοίχο και θα λέμε ότι δεν βρίσκουν τη στήριξη. Όχι, μα δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτοί οι γονείς πρέπει να στηριχτούν από όλους μας και να κάνουν, Στέφανη, και να κάνουν αυτό που πρέπει. Θα τελειώσω την παρέμβαση. Δεν πρόκειται να σοπάσω. Ό,τι πληροφορίες έχω, τις δίνω αμέσως στην αστυνομία και ζητώ πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Και η ανατροφή μου και το ήθος μου και ως βουλευτής αλλά και ως πατέρας τριών παιδιών οφείλω τέτοιου είδους καταγγελίες να τις παίρνω ενώπιον των αρμοδίων. Όσους δεν αρέσει και όσους θεωρούν ότι αυτό το κάνω για λαϊκισμό και κοινή εντυπωσιασμού, ολίγο με απασχολεί η άποψή τους και ούτε τον λόγο θα τους ζητήσω για να βγω να πω δημόσια αυτά που έχω να πω. Τελεία και παύλα. Να σας πω και το τελευταίο. Πείτε μας, ναι. Μένω εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι. Αλλά θα σας θυμίσω τι έγινε όταν χάθηκε 29 χρόνια. Κάποιοι μίλησαν ότι ήταν φίλοι τους. Αλλά αυτοί οι φίλοι τους 3 χρόνια ήταν νεκροί στο διαμέρισμα και κανείς δεν πήρε χαπάρι. Μένω εδώ για να μην συνεχίσω. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η προοδευτική κίνηση δασκάλων και νηπιαγωγών είχε εκδώσει χθες ανακοίνωση. Που, είχατε έρθει σε επικοινωνία μαζί της, γιατί έχει εκδώσει αυτή την ανακοίνωση που σας καλεί να δώσετε τις πληροφορίες που έχετε. Και η κίνηση αυτή που λέτε και οποιαδήποτε άλλη κίνηση μπορεί να αποταθεί στην αστυνομία να μάθει τα στοιχεία τα οποία έχω δώσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ, κύριε Δίπλαρε. Να περάσουμε στο υπόλοιπο δελτίο τώρα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις με την Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λαύρος παρουσιάστηκε εναντίον μερίδας των συνδικαλιστικών αλλά και της γραφειοκρατίας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος έθιξε και το ζήτημα της συμβολής του Γενικού Ελεκτή στην όλη υπόθεση, Κωνσταντίνα. Ο πρόεδρος Στέφανη, μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, αναφέρθηκε στο ζήτημα αδειοδότησης τουριστικού περιπτέρου ή εστιατορίου, για το οποίο χρειάζονται παραδείγματος χάριν 32 άδειες, αναφέροντας χαρακτηριστικά μη χειρότερα. Κάποια ώρα ανέφερε ότι πρέπει όλοι οι συνεργαζόμενοι να πετύχουμε για το καλό όλων και την απέτηση του κυπριακού λαού, επιτέλους να κάνουμε ένα κράτος που να λειτουργήσει, να πάψει να πάσχει από τις αγκυλώσεις που σήμερα πάσχει. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έθιξε και το ζήτημα της συμβολής του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην όλη υπόθεση. Και δεν έχω αμφιβολία, πρόσθεσε, ότι θα έχω τη συνδρομή και όλων όσοι έχουν τον υποπτικό ρόλο κατά της διαφθοράς, όπως είναι ο φίλτατος Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Αναμένω εισηγήσεις πως καταργείται η γραφειοκρατία και όχι πως ενισχύεται η τυπολατρεία. Για να είναι αποτελεσματικό το κράτος, απαιτείται να μπορεί να λειτουργήσει, ξεκαθάρισε. Και μέσα από όλες τις διαδικασίες, μέσα από τους αναχρονισμούς, τους νόμους, τη γραφειοκρατία που παρατηρείται δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει και ιδιαίτερα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος που θέλει επιτέλους, ενασκώντας ελεύθερα το δικαίωμά του, να ενασχοληθεί με το επιχειρήν. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία. Η οικονομία, η ευημερία ενός κράτους βασίζεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι στις δράσεις του κράτους, κατέληξε. Λεπτομέρειες των περιγραφών των βασανιστήριων στα χέρια Βρετανών στρατιωτών που Κύπροι αγωνιστές της ΕΟΚΑ έχουν δώσει σε Βρετανικό δικαστήριο, αποκαλύπτει η εφημερίδα Μετρό του Λονδίνου.
Το ανώτερο δικαστήριο του Λονδίνου εξετάζει εδώ και καιρό την αγωγή 34 αγωνιστών της ΕΟΚΑ σε βάρος της Βρετανικής κυβέρνησης. Μια πρώτη διαδικαστική νίκη ήρθε προμηνών όταν ο δικαστής έκρινε πως η υπόθεση πρέπει να εκδικαστεί με βάση το Βρετανικό και όχι το Κυπριακό δίκαιο, το οποίο είναι πιο αυστηρό ως προς την παραγραφή αδικημάτων λόγω παρέλευσης χρόνου. Το δημοσίευμα της Μετρό αναφέρει ως καταγγελόμενες πρακτικές βασανιστήριων τις εξής: τον βιασμό μιας νεαρής φοιτήτριας, ρονθοκοπήματα, κλωτσιές, μαστιγώματα και απειλές, βίαιη τοποθέτηση ενός μεταλλικού κουβά στο κεφάλι του θύματος και χτύπημα του με σφυρί, σβήσιμο αναμένων τσιγάρων πάνω στα θύματα, εικονικούς πνιγμούς, στέρηση ύπνου, βίαιη κατάποση αλατιού, σφίξιμο ενός σιδερένιου στέματος γύρω από το κεφάλι του βασανιζόμενου μέχρι να τρέξει αίμα από τα αυτιά και τα μάτια του, ξυλοδαρμούς που σε μία περίπτωση οδήγησαν σε απώλεια νεφρού, εικονικές εκτελέσεις και τοποθετήσεις ενός βασανιζόμενου σε φέρετρο ως απειλή. Αυτές ήταν μερικές από τα βασανιστήρια, Στέφανη. Αλλάζουμε θέμα. Κωνσταντίνα, συνεχίστηκε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής η κατάρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας. Η ηλεκτρονική υγεία, που αποτελεί μέρος της γενικότερης μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ενώ υπάρχει ομοφωνία των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την ανάγκη εφαρμογής της. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο αφορά τη θέσπιση νομικού πλαισίου χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας για την πρόληψη ασθενειών, την προαγωγή της υγείας και την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες μέσω της ίδρυσης Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, την εφαρμογή του θεσμού του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για όλους τους ασθενείς, ο οποίος θα είναι άμεσα προσβάσιμος από τους γιατρούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και τη ρύθμιση της χρήσης της βιοιατρικής πληροφορίας και της τηλεϊατρικής. Παρόντες σε συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας ήταν ο πρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας κ. Σχίζας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία, ώστε να ολοκληρωθεί και το νομοσχέδιο να οδηγηθεί το συντομότερο στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Ουδέποτε γνώριζα και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψή μου ότι έπρεπε να περιληφθεί απομείωση υπεραξίας ανερχόμενη σε 330 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον στις επίδικες οικονομικές καταστάσεις 9 μήνου 2011, δήλωσε το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Μάρκος Φόρος, προσθέτοντας Κωνσταντίνα ότι ένεκα της ποινικής υπόθεσης εναντίον του καταστράφηκε η καριέρα του και αμαυρώθηκε η οικογένειά του. Μάλιστα, Στέφανη, ο κύριος Φόρος έδωσε ένορκη μαρτυρία από το εδόλιο του μάρτυρα στο μόνιμο κάκουργιο δικείο Λευκοσία στο πλαίσιο της απολογίας του ως κατηγορούμενος στην ποινική υπόθεση εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της Λαϊκής. Σε γραπτή του δήλωση που κατέθεσε στο δικαστήριο ως μέρος της κύριας εξέτασής του, ο κ. Φόρος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εργάζεται από 18 ετών και στα 50 χρόνια της καριέρας του είναι η πρώτη φορά που κατηγορείται για διάπραξη ποινικού αδικήματος. Ένεκα της ποινικής υπόθεσης την οποία αντιμετωπίζω, αναφέρει, καταστράφηκε η καριέρα μου και αμαυρώθηκε η οικογένειά μου. Δεν έγινα πλούσιος ούτε αδίκησα κανένα στη ζωή μου. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να αφήσω ένα καλό όνομα στις τρεις θυγατέρες μου, όπως άφησε σε μένα ο πατέρας μου, ανέφερε ο κατηγορούμενος με τρεμάμενη φωνή και εμφανή την συγκίνησή του. Είπε επίσης ότι ως αποτέλεσμα της ποινικής δίωξης μετά την απόφαση της έκδοσης μας στην Κύπρο, από τον Άριο Πάγο τον Απρίλιο του 2016 αναγκάστηκα σε παρέτηση από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Χανδρή και από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG, μένοντας άνεργος μέχρι και σήμερα. Στο αστυνομικό δελτίο να περάσουμε, Κωνσταντίνα. Συνελήφθη 35χρονος από τη Λευκοσία, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την 14χρονη κόρη του. Σε καταγγελία προέβη το ίδιο το κοριτσάκι, καθώς διαμένει με τον πατέρα του. Χειροπέδεσε, πέρασε η αστυνομία σε 35χρονο από την επαρχία Λευκοσίας μετά από καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης στο παιδί του. Στην καταγγελία προέβη η ίδια η 14χρονη, η οποία διαμένει μόνη της με τον πατέρα της, καθώς η μητέρα της ζει στο εξωτερικό. Εναντίον του 35χρονο διατάχθηκε 8ήμερη κράτηση, ενώ λήφθηκε οπτικογραφημένη κατάθεση από την ανήλικη, όπου και εξιστόρισε τις φερόμενες άσεμνες επιθέσεις που δέχθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Άμεσα γλιτεύθηκε τόσο το αρμόδιο γραφείο της αστυνομίας που διερευνά περιστατικά βία στην οικογένεια, αλλά και το γραφείο ευημερίας. Ο 35χρονος αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση και συνεπώς τα όσα του καταλογίζονται από το παιδί του. Επιποδός βρισκόταν για άλλο ένα βράδυ η αστυνομία Λεμεσού, η οποία πραγματοποιούσε επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Έρευνες έγιναν σε 8 υποστατικά προσώπων καλά γνωστών στις αρχές, αλλά και στο έδαφος των Βρετανικών βάσεων.
Άλλο ένα βράδυ αστυνομικών επιχειρήσεων στη Λεμεσό στα πλαίσια των προσπαθειών για πάταξη του οργανωμένου έγκληματος. Τα μέλη της δύναμης που συμμετείχαν στην χθεσινό βραδινή επιχείρηση διενήργησαν έρευνες σε 8 στόχους, δηλαδή υποστατικά και οχήματα προσώπων που είχαν απασχολήσει επανειλημμένως στο παρελθόν την αστυνομία. Στο έδαφος της Δημοκρατίας έγιναν έρευνες σε 6 υποστατικά και αυτοκίνητα στις περιοχές Αγίου Αθανασίου, Αγίου Τίχωνα, Επισκοπής, καθώς και στο κέντρο της πόλης. Ένα πρόσωπο συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν 10 φυλακιστήρια εντάλματα, τα οποία αφού εκτελέστηκαν, αφέθηκε ελεύθερος και ένας άλλος φόρησε χειροπέδες, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεσεις διαρρήξεων. Κατά τις υπόλοιπες έρευνες δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε. Στο έδαφος των Βρετανικών βάσεων έγιναν έρευνες σε ένα πρακτορείο στοιχημάτων και μία οικία του ίδιου προσώπου, καθώς και σε ένα καζίνο. Για την πρώτη περίπτωση, η αστυνομία των βάσεων προχώρησε στην κατάσχεση 4 ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ συγγενικό του πρόσωπο που ήταν παρόν στην έρευνα συνελήφθη αφού σε βάρος του εκκρεμούσαν φυλακιστήρια εντάλματα. Στη δεύτερη περίπτωση δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε. Μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, οι έρευνες συνεχίστηκαν και στη Λευκοσία. Από τις έρευνες συνελήφθη 64χρονος. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, στη διάρκεια νέας επιχείρησης ελέγχθηκαν σπίτια, υποστατικά και οχήματα αυτή τη φορά από την αστυνομία και να περνά χειροπέδες 64χρονο μετά τον εντοπισμό μικρής ποσότητας ναρκωτικών. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάναβης, ένας παστήρας και μια ζυγαριά ακριβίας. Οι έρευνες της αστυνομίας στα πλαίσια των προσπαθειών για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αναμένεται να συνεχιστούν. Δεκαπέντε κιλά καπνό μετέφερε στο αυτοκίνητό του από τα κατεχόμενα Άγγλος υπήκος, τα οποία εντόπισαν η λειτουργία του τμήματος Τελωνίων στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Κατά τον σύνηθι έλεγχο των διαρχόμενων οχημάτων στο σημείο διέλευσης του Αγίου Δομετίου, λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων εντόπισαν σε όχημα που οδηγούσε Άγγλος υπήκος επιμελώς κρυμμένα 15 κιλά καπνό για στριφτό τσιγάρο. Το έλεγχο πρόσωπο συνελήφθηκε για τα αυτοφορά δικήματα της παράβασης όρων του κανονισμού της πράσινης γραμμής, της παρανόμης κατοχής άδασμου αφορολόγητων ειδών και της δόλειας αποφυγής καταβολής δασμών και φόρων, ενώ η ποσότητα καπνού ή δασμοφορολογική επιβάρυνση της οποίας ενέρχεται στα 3.100 ευρώ, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παράνομη μεταφορά του από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές κατασχέθηκαν από το τμήμα Τελωνίων. Ο διευθυντής του τμήματος Τελωνίων αποδέχθηκε πρόταση για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων που διαπράχθηκαν με την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 5.250 ευρώ. Καταβλήθηκε επίσης ποσό απόδοσης ύψους 500 ευρώ για επιστροφή του κατασχεθέντος οχήματος στον ιδιοκτήτη του. Με την καταβολή των και πάνω ποσών, ο συλληφθής αφέθηκε ελεύθερος. Αυτά, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, από την υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα, πίσω και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα Νησιά, ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τέλος, στην ταλαιπωρία των καρκινοπαθών Λεμεσού και Πάφου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στη Λεμεσό, οι οποίες κράτησαν πέραν των 4 μηνών, έφτασαν μετά από πολλά εμπόδια αισίως στο τέλος τους. Με τη συμφωνία αυτή, τερματίζεται η μεγάλη ταλαιπωρία των καρκινοπαθών Λεμεσού Πάφου, που για πολλά χρόνια είναι αναγκασμένοι να πηγαινοέρχονται στη Λευκοσία για τις αναγκαίες εξετάσεις και θεραπείες. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συμφωνία αυτή, αναμένεται να εξυπηρετηθούν και όσοι Κύπροι ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για εξειδικευμένες εξετάσεις και θεραπείες που δεν προσφέρονταν μέχρι σήμερα στην Κύπρο, οι οποίες τώρα συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Να πάμε τώρα στις επαρχίες, ξεκινώντας από τη Λάρνακα. Μαρίσα Αβράμα είναι μαζί μας. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Ελεύθεροι αφέθηκαν, Μαρίσα, οι 18 ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 18 ύποπτοι, Στέφανη, χωρίς να παρουσιαστεί κανείς ενώπιον δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι συλλήψεις έγιναν με δικαστικά εντάλματα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας κατά τη διάρκεια εκστρατείας της αστυνομίας, στην οποία συμμετείχαν διάφορες υπηρεσίες της δύναμης, μεταξύ των οποίων μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, της ΜΑΣ, της ΙΚΑΜ και του Αρχηγείου Αστυνομίας. Οι 18 συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευναν σε οικίες υποστατικά και οχήματα των υπόπτων, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, Στέφανη.
Και να συνεχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Μαρίσα επέκυψε τελικά στα τραύματά του ο 32χρονος Σόλων από Λιβύου, ο οποίος είχε ατύχημα στις 4 Μαΐου. Ακριβώς, Στέφανη, υπέκυψε χθες τα τραύματά του ο Σόλων Πολιβίου, 32 χρονών από τη Λάρνακα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε οδική τροχαία σύγκρουση στη Λάρνακα στις 4 Μαΐου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα είχε σημειωθεί γύρω στις 11 το βράδυ της 4 Μαΐου στη λεωφόρο Στρατηγού Τη Μάγια, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 32χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονος κάτοικος Λάρνακας. Από τη σύγκρουση η μοτοσυκλέτα ανατράπηκε με αποτέλεσμα ο 32χρονος να στηθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί. Ο Πολιβίου μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης κλίνας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο 32χρονος διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου νοσηλευόταν μέχρι χθες, οπότε και υπέκυψε στα τραύματά του. Την υπόθεση συνεχίζει να διερευνά η τροχαία Λάρνακα, Στέφανη. Μάλιστα. Μαρίσα Αβράμου, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και πάμε αμέσως στην Πάφο. Η Σοφία Σολομού είναι μαζί μας από τον Ταχυδρόμο 24. Σοφία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε, Σοφία, με την σύλληψη του επικίνδυνου Ισοβίτη στην Πάφο. Ακριβώς, Στέφανη, ο 45χρονος Τούρκος Ισοβίτης Γιλμάς Γιούμους, που είχε αποδράσει από τις τουρκικές φυλακές και συνελήφθηκε χθες στην ΕΜΠΑ μαζί με τον Κύπριο, επίσης 45 ετών, οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου μαζί με τον Κύπριο, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διατάγματα κράτησης 5 ημερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες πλαστογραφίας, πλαστοπροσωπείας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και παράνομης κατοχής χρηματικού ποσού. Ο 45χρονος Ισοβίτης στις 8 Μαΐου τραπέδευσε από το νοσοκομείο της Κερίνιας, όπου είχε μεταφερθεί ενώ τελούσε υποκράτηση και ακολούθως πέρασε στις ελεύθερες περιοχές. Η αστυνομία λοιπόν συγκέντρωσε πληροφορίες ότι ο Ισοβίτης διέμενε σε τουριστικό κατάλημα στη Πέγια και χθες το απόγευμα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών, συνελήφθη μαζί με τουρκοκύπριο συνομήλικό του. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα κάναβης και διάφορα πλαστά έγγραφα. Να πούμε επίσης, Στέφανη, ότι ο Γκυρμάς Γιουμούς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη από Βρετανικό δικαστήριο το 2005, αφού κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό διαμερίσματος στο Νότιο Λονδίνο το 2003, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα. Να περάσουμε, Σοφία, τώρα και στην ένοπλη ληστεία, αμελία 40.000 ευρώ. Τρομακτικές στιγμές, λοιπόν, έζησε χθες βράδυ επιχειρηματίας από την Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης φαγητού Μέιδης Χάρας, που λειτουργεί επί της κεντρικής λεωφόρου Νερέφη του Νικολαίδη στην Πάφο, ενώ λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα έκλεισε το κατάστημά του και κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του, έχοντας στα χέρια του σάντα με σημαντικό ποσό 40.000 ευρώ, το προσέγγισαν δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι το επιτέθηκαν και επιχείρησαν να του αρπάξουν τη σάντα με τα χρήματα, απειλώντας τον με όπλα. Παρά την απειλή των όπλων, ο ιδιοκτήτης αντέδρασε με αποτέλεσμα ο ένας δράστης να ρίξει πυροβολισμό στον αέρα, τόσο συνέχεια ακολούθησε την πλοκή των κουκουλοφόρων ληστών με τον επιχειρηματία που προσπαθούσε να αποτρέψει την ληστεία. Το θύμα, να πούμε, ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάφο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με το όσα ανέφερε στην αστυνομία, το θύμα της ληστείας, οι δράστες, αφού του πήραν τα χρήματα, έφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο από τη σκηνή. Τρομακτικές στιγμές όμως, Σοφία, έζησε και ένας άλλος συνάνθρωπός μας όταν άγνωστοι του επιτέθηκαν μάλιστα μέσα στο σπίτι του με ξύλο και του πήραν και 2.000 ευρώ. Ακριβώς. Σταφώνει στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, ο Αιγύπτιος κάτοικος Μεσόγειος κατοίκησε ότι χθες βράδυ άκουσε φωνές και φασαρία έξω από την κατοικία του. Όταν πήγε στην είσοδο για να δει τι συμβαίνει, ανέφερε στην αστυνομία ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άγνωστα του πρόσωπα, τα οποία τον χτύπησαν με ξύλο και το απέσπασαν δια της βίας ποσό 2.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ πριν από λίγο, κατόπιν πληροφοριών, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο και αναζητείται. Να δούμε και το θέμα με αυτή την 36χρονη Σοφία, η οποία παρασύρθηκε χθες βράδυ από όχημα. Μία 36χρονη που διαμένει στη συνοικία του Μούταλου τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά όταν παρασύρθηκε χθες βράδυ από όχημα που οδηγούσε 55χρονη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, η 55χρονη οδηγός του οχήματος βρισκόταν στη λεωφόρο Ελλάδος και κινείται με βόρεια κατεύθυνση
ενώ σε κάποια στιγμή επιχείρησε στροφή δεξιά σύμφωνα με την πορεία της προς τη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει την άτυχη πεζή που προσπαθούσε να διασταυρώσει τον δρόμο. Η πεζή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας της όμως δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Και να κλείσουμε, Σοφία, με τις δηλώσεις του Δημάρχου της πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος μίλησε για τη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Μεταφορών, την κυρία Βασιλική Αναστασιάδου. Σε δηλώσεις του Σωταχυδρόμου 24.com, ο κ. Παπαχριστοφή, ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς, τόνισε πως το έργο του δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς άρχισε να δρομολογείται με τις προσφορές να βγαίνουν εντός του προσεχή Σεπτεμβρίου, τονίζοντας πως η οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μεραία, κάτι που συνέβη και πριν λίγες μέρες με το νήμα της ζωής δύο συνανθρώπων μας να αποκόψεται τόσο άδικα. Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε στην ιστοσελίδα μας ότι οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν κανονικά για τη βελτίωση του δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς, κάτι που θα συζητηθεί περαιτέρω στη συνάντηση του Ιδίου με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου στις 18 Ιουνίου 2018. Κάτι άλλο το οποίο θα συζητηθεί στη συνάντηση με την Υπουργό είναι και η παραχώρηση κονδυλίων για περαιτέρω αναβάθμιση του δρόμου μέχρι την υλοποίηση του έργου, αφού υπάρχουν καθυστερήσεις. Σημείωσε επίσης ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς. Μάλιστα. Σοφία Σολομού, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε αμέσως στην επαρχία Αμοχώς του Ιστάλο Θεοδόρου. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ιστάλο. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε σήμερα με την παραλία της Δερίνιας, η οποία ανοίγει ξανά από αύριο. Μάλιστα, Στέφανη, ανοίγει αύριο η κατεστημένη παραλία της Δερίνιας, που είναι κοντά στην περιοχή της Αμοχώς και κάτω από την διοίκηση του κατοικού στρατού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενή Τζουζέν, φαίνεται να υπήρχε μια διαφορά μεταξύ του λεγόμενου Δήμα Αμοχώσκου και των κατοχικών δυνάμεων ασφαλείας με βάση το πρωτόκολλο που είχαν υπογράψει πέρυσι τα δύο μέρη για λειτουργία της παραλίας για το κοινό από 15 Μαΐου μέχρι 5 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η καθυστέρηση φέτος φαίνεται να οφείλεται στο ότι ο λεγόμενος Δήμος Αμοχώσκου έπρεπε να κάνει κάποιες εργασίες στην παραλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραλία θα ανοίξει αύριο Παρασκευή. Σημειώνεται ότι η παραλία είχε ανοίξει πέρυσι τον Αύγουστο και ενώ αρχικά πρόκειτο να είναι προσβάσιμη για όλους, τελικά υπήρχε έλεγχος στην είσοδο και επιτρεπόταν η είσοδο σε άτομα με τουρκική υπηκότητα ή ταυτότητα του ξενοκράτους. Αυτό είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Η παραλία έχει μήκος 240 μέτρα, διαθέτει 240 εξαπλώστρες και καντίνα για φαγητό. Τώρα, Στάλο, τι διαβάζω εδώ, καύσιμα από κολοκάσι και πατάτες ζητεί η Επιτροπή Ενέργειας. Ακριβώς. Βιοκαύσιμα από κολοκάσι και πατάτες φαίνεται ότι θα έχει την ευκαιρία να παράγει η χώρα μας βάσει την αντιστοιχεία και τροπολογία του νομοσχεδίου για προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η τροπολογία θα κατατεθεί την ερχόμενη Τρίτη για ψήφιση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού βάσει της κοινοτικής οδηγίας μέχρι το 2020, το 10% στα καύσιμα πρέπει να προέρχεται από βιοκαύσιμα, τα οποία μπορούν να παραχθούν από αμυλούς αφρικά, όπως το καλοκάστι και οι πατάτες. Φυσικά, ο Δήμαρχος Σωτήρας σχέδισε το γεγονός, αναφέροντας πως αυτό θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στο προϊόν της Σωτήρας, το οποίο τον Αύγουστο του 2016 είχε αποκτήσει την κατοχήρωσή του ως προϊόν ονομασίας προέλευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, και παραμένουμε στο κολοκάσι, το οποίο παρουσιάστηκε σε γαστρονομικό φεστιβάλ στη Χαλκιδική. Παραμένουμε στο κολοκάσι, το οποίο παρουσιάστηκε από την Πρεσβευτή Γαστρονομία Σύλλογο Κοινικών Υπέρ της Λάρνακας στο μεγαλύτερο γαστρονομικό γεγονός της Ελλάδας, το φεστιβάλ Mount Athos Area Cuisine, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Χαλκιδική. Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου αποτελείται από 17 άτομα και συμμετείχε από τις 15 μέχρι και 18 Μαΐου στην εναστήρη εβδομάδα του Φεστιβάλ Κουζίνα, το οποίο άρχισε από την Αρνέα Χαλκιδικής και συνεχίστηκε στο Παλαιχώρι και Θεοφόρη. Μεταξύ άλλων, στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοφίνου και ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιοφορείου. Οι γυναίκες μέλη του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας παρουσίασαν συμμετοχές για το κυπριακό κολοκάσι, κολοκάσι για κνή με σέλινο και κολοκάσι τικανιτό τύπου τσίρτ γαρνιδικίνο με ρίγανη. Κατά την διάρκεια της παραμονής στην Ανατολική Χαλκιδική, η αντιπροσωπεία του Συλλόγου είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, ενώ τον Οκτώβριο θα υποδεχθεί στην Κύπρο τους εκπροσώπους της ελληνικής περιοχής για το Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας. Στέφανη.
Μάλιστα. Στα άλλο, Θεοδόρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι κάποιος τηλεθεατής, ο οποίος με ενημερώνουν ότι θέλει να κάνει μία παρέμβαση. Έχουμε τα στοιχεία του. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φορίδου. Μπορώ να αναφέρω το όνομά σας στον αέρα? Βεβαίως, δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ο κύριος Αντρέας Μεταξάς, λοιπόν, θέλει να μας πει για ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα σε εξεταστικό κέντρο, κύριε Μεταξά. Ναι, σε εξεταστικό κέντρο, κυρία Φροντίδου, και επί ευκαιρία, επειδή έπρεπε την εκπομπή σα στον προηγούμενο με τον κύριο Δίπλαρο, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ, και σαν άνθρωπο και σαν βουλευτή, και άκουγα αυτά που για του καθηγητέ που έλεγαν. Και επειδή νιώθω πολύ πικραμένο για την περίπτωση του γιου μου, επειδή σε όλα τα κανάλια το έκαναν ότι ο γιο μου χτύπησε καθηγητή και στα Facebook και οπουδήποτε. Θέλω να σα πω τα γεγονότα όπως έχουν ακριβώς, επειδή έχω προβεί και σε καταγγελία στην αστυνομία. Θα κινηθώ ποινικά εναντίον του συγκεκριμένου καθηγητή. Έχω πάρει το γιο μου και λοιπόν, στο νοσοκομείο. Λοιπόν, να μας τα πείτε από την αρχή. Καταρχάς, ο γιος σας κατηγορείται ότι χτύπησε καθηγητή. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρία Φλωρίδου, ναι, κατηγορείται ο γιος μου ότι χτύπησε καθηγητή. Εδώ τα γεγονότα δεν είναι έτσι. Ωραία. Πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό αυτό? Θα σας τα πω. Ο γιος μου είχε εξέταση σε ένα συγκεκριμένο μάθημα τη Δευτέρα. Ναι. Πήγε στο σχολείο και τον έβαλαν να κάτσει στην πρώτη θέση. Ο γιος μου δεν ήθελε, επειδή κινδύνευε στο μάθημα αυτό. Και για τον γιο μου, καλός ή κακός, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί αν καθόταν στην πρώτη θέση. Και ζήτησε να κάτσει πιο πίσω. Ο καθηγητής, ο επιτηρητής της τάξης, αρνήθηκε. Ο γιος μου ζήτησε, αν είναι δυνατόν, να μετακινηθεί με άκοψον. Το λέω και το παραδέχομαι, με άκοψον τρόπο. Ναι. Ο καθηγητής. Θέλω να είστε και ιδιαίτερα έτσι προσεκτικός με τους χαρακτηρισμούς που θα πούμε στον αέρα, μάλιστα, κύριε Μεταξά. Και να σας ρωτήσω, τι ηλικία έχει ο γιος σας? 16,5 χρονών. Είναι 16,5. Ναι, συνεχίστε. Αφού αρνήθηκε ο γιος μου, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν επιτηρητής, έφυγε από την τάξη και πήγε στην πρώτη τάξη. Ναι. Την οποία ήταν άλλος καθηγητής που επιτηρούσε άλλη τάξη. Του ανάφερε τα γεγονότα και του είπε τον Μεταξά, δεν τον κάνουμε καλά, διώξτε τον. Είπε ο δεύτερος καθηγητής? Ο πρώτος. Ο οποίος ήταν επιτηρητής στο μάθημα του γιού μου. Ναι. Ο δεύτερος καθηγητής, μετά που έφυγε ο πρώτος καθηγητής από την τάξη, δημόσια, ενώ επιτηρούσε άλλη τάξη με άλλα παιδιά, είπε ότι αν τον είχα εγώ στην τάξη μου θα του έσπαγα το κεφάλι, θα τον πατούσα μέσα στο λαιμό, είπε συγκεκριμένα. Μάλιστα. Όταν λέτε δημόσια, εννοείται το άκουσαν και οι άλλα τα παιδιά, οι άλλοι μαθητές, ναι, που ήταν εκεί. Θα εξηγήσω, κυρία Φλωρίδου, ναι, τα άκουσαν όλοι οι μαθητές. Και είπε ένας, αν μπορώ να το πω, το χαρακτηρισμό που είπε για μένα. Νομίζω ότι φοβάμαι τον πατέρα, του λέει. Ο πατέρας του είναι ένας μεθύστακας. Έτσι είπε. Και έφυξε την κουβέντα εκεί. Ο γιος μου δεν ήξερε τίποτε, συνέχισε, έγραψε, τελείωσε, βγήκε έξω, πήγε στην καθήνα να φάει. Δηλαδή ο γιος σας δεν τα άκουσε αυτά? Όχι. Ναι. Όχι. Μετά που τέλειωσε όμως ο γιος μου και πήγε στην καθήνα και βρέθηκε με τους συμμαθητές του, τους υπόλοιπους, οι οποίοι ορισμένοι από αυτούς ήταν στη δίπλανη τάξη που άκουσαν τι είπε για μένα ο συγκεκριμένος καθηγητής, ναι, ήρθαν και το είπανε. Ο γιος μου μετά πήγε και το βρήκε και του ζήτησε τον λόγο. Και του λέει, κύριε, του λέει, μπορεί να σας απασχολήσω ένα λεπτό? Ναι. Και του λέει, όχι, δεν μπορώ τώρα. Έχω επιτήρηση. Θυμωτά. Ο γιος μου επέμενε και του λέει, γιατί είπες έτσι για τον πατέρα μου, του λέει. Με ποιον δικαίωμα? Και τι απάντηση πήρε? Συγγνώμη? Τι απάντηση πήρε? Η απάντηση που πήρε, κυρία Φλωρίδου, ήταν ο γιος μου να είναι πιο κάτω, αυτός να είναι πιο πάνω και να κινηθεί εναντίον να το χτυπήσει. Κύριε Μεταξά, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, ξαναπείτε μου. Το ρώτησε γιατί είπε αυτά για εσάς. Και το απάντησε. Δεν είπα έτσι, του λέει. Και του λέει ο γιος με φωμάστηρες, του λέει. Α, αρνήθηκε ότι είπε κάτι τέτοιο. Ναι, μάλιστα. Αρνήθηκε. Δεν είχε λίγο το φάρος να παραδεχτεί, το είπε. Έχει 30 άλλα μωρά τα οποία 5-6 είπα στο γιο μου τι έγινε. Ναι. Άκουσα και δεν είχε το. Ο γιος μου παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος τον πρώτο καθηγητή. Ναι. Και αφού το αρνήθηκε, ο γιος σας το όρμηξε και τον χτύπησε? Δεν το χτύπησε. Είμαι δίκαιος. Το όρμηξε όμως και το συγκράτησα 5-6 άλλοι καθηγητές. Ο γιος μου, κυρία Φλωρίδου, πριν 2 χρόνια
Και το ξέρει και το Υπουργείο έκανε επέμβαση στην καρδία του στο American Heart. Ναι. Έκανε μια επέμβαση στην καρδία του. Το ξέρουν όλοι. Και από εκείνη τη στιγμή, κυρία Φλωρίδου, ο γιος μου έχει πόνους. Και η αστυνομία με έστειλε και τον πήρα στο νοσοκομείο. Διότι πονούσε. Και, τίποτε, και το ξέρουν και οι καθηγητές. Δίχως ίχνος σεβασμού να σκεφτούν για αυτό το μωρό είχε πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα. Το ξεπέρασε φυσικά, δόξα τω Θεώ, όμως δεν ξέρει πότε τι γίνεται. Δίχως ίχνος σεβασμού. Και μετά ο γιος μου αφού συνέχισε την κουβέντα και του έλεγε τον... προσπαθούσε να φύγει ο γιος μου. Αυτό δεν τον έκαναν καλά οι καθηγητές. Λέω, ρίξε το γιο μου να τον χτυπήσει. Τον κύριο αυτό. Και μετά ο γιος μου αφού αντέδρασε και φοβήθηκε, κάτι του είπε. Ναι, τον ύβρισε ο γιος μου. Το παραδέχομαι. Τον ύβρισε. Ναι. Γι' αυτό σου είπε κάτι για την μάνα του, ο καθηγητής. Δεν μπορεί να το πω στον αέρα, κυρία Φλωρίδου. Δεν ναι. Μπορώ να το πω στο έργο. Δεν μπορείτε να το πείτε, κύριε Μεταξά. Δεν μπορώ να το πω. Νομίζω όμως όλοι καταλαβαίνουμε την έκφραση. Έχουν πάρει αστυνομία, έχουν πάρει τα παιδιά, έχω δώσει ονομαστικά τα παιδιά που ήταν παρόν στο περιστατικό, στο λεκτικό που είπε ο κύριος αυτός. Δεν ξέρω αν θα πάρει στο δικαστήριο να μαρτύρει σου, κυρία Φλωρίδου. Παιδιά είναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή τα παιδιά πήγαν μαζί, πήγατε κι εσείς στην αστυνομία. Πήγα μαζί ναι. Στην αστυνομία, κυρία Φλωρίδου. Και προβήκατε σε καταγγελία. Στην προφορική κατάσταση. Σε ποια πόλη, κύριε Μεταξά, σε ποια πόλη έγινε το περιστατικό. Συγγνώμη. Σε ποια πόλη έγινε το περιστατικό. Στο Παραλίμνη. Στο Παραλίμνη, μάλιστα. Και πήγατε όλοι μαζί στην αστυνομία, κάνατε την καταγγελία. Κυρία Φλωρίδου, πήγαμε όλοι μαζί στην προφορική καταγγελία. Στη γραφή πήγα εγώ με τον γιο μου. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της αστυνομίας. Μάλιστα. Γνωρίζετε αν ο καθηγητής έχει προβεί και αυτός σε καταγγελία εις βάρος του γιου σας. Όχι. Αφού όλα τα μέσα, τα περισσότερα μάλλον, από ό,τι πληροφορήθηκα έχουν ανακοινώσει ότι ο γιος μου χτύπησε τον καθηγητή αυτό. Πώς το χτύπησε, κυρία Φλωρίδου. Ούτε καταγγελία έχει κάνει, ούτε για αυτόν έχει πάει. Πώς το χτύπησε, κυρία Φλωρίδου. Εγώ έχω κάνει καταγγελία για το λεκτικό. Ο μέρος της υπόθεσης. Μάλιστα. Για αυτά που είπε δηλαδή εναντίον εσάς και της συζύγου σας. Μάλιστα. Και αντέδρασε ο μικρός. Μάλιστα. Μάλιστα. Το παιδί πώς είναι τώρα, ψυχολογικά τουλάχιστον. Ψυχολογικά είναι ράκος, κυρία Φλωρίδου. Είναι ράκος. Επειδή είναι ένα μωρό που πέρασε αυτό το πρόβλημα που σας ανάφερα προηγουμένως, προσπαθεί με τη μάμα του να του δώσουμε ψυχολογική στήριξη. Τουλάχιστον. Μάλιστα. Και δεν ανέχεται, κυρία Φλωρίδου, να κατηγορούν τη μάμα του και τον παπά του όπως και να είναι. Πού με θέλει αυτός ο κύριος εμένα πώς είναι. Ποιος είμαι, ούτε το ξέρω. Ακουστά τον εγώ, κυρία Φλωρίδου. Εσείς δεν προσπαθήσατε να έρθετε σε επικοινωνία με τον καθηγητή αυτό. Όχι, κυρία Φλωρίδου, γιατί να έρθω. Αυτός έπρεπε να έρθει, βέβαια. Κυρία Φλωρίδου, μιλούμε για μωρά 16 χρονών. Η δουλειά που κάνω εγώ συγκεκριμένη έχω να κάνω με διάφορες ηλικίες. Να. Πρέπει να προσέχουμε. Γνωρίζετε αν υπήρχε. Γνωρίζετε, κύριε Μεταξά. Γνωρίζετε, λέω, κύριε Μεταξά, αν έχει κάποιο ιστορικό ο εκπαιδευτικός αυτός. Αν... Ναι, το γνωρίζω, κυρία Φλωρίδου. Δηλαδή. Το γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Μπορώ να σα το πω όμως, αν θέλετε. Και... Δηλαδή, συμπεριφέρεται ανάλογα και σε άλλα παιδιά. Αυτό μόνο θέλω. Όχι μόνο. Και στην κοινωνία, κυρία Φλωρίδου. Μην πείτε άλλα όμως. Εντάξει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Μεταξά. Όχι, θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω. Μου δώσετε την ευκαιρία να πω την αλήθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε την άποψη του κύριου Μεταξά για το περιστατικό αυτό που συνέβη στο Παραλίμνη. Εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στην Αθήνα τώρα και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκενό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Νεκρή, Γιώργο, με μία σφαίρα στο κεφάλι. Εντοπίστηκε 51χρονη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού της στην περιοχή της Μάνδρας περίπου στις 7:20 σήμερα το πρωί. Ακριβώς, Στέφανη, την νεκρή, την 51χρονη ετόπισε νεκρή μια περαστική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα επέστρεφε σπίτι της τα ξημερώματα μετά από νυχτερινή έξοδο και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης της είχε στήσει ενέδρα προκειμένου να τη σκοτώσει, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και δύο κάλικες.
Η περαστική ειδοποίησε την αστυνομία για την άτυχη 51χρονη με την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής να πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Στέφανη. Και στη μεταμόρφωση, Γιώργο, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε στάση λεωφορείου όπου περίμεναν οι επιβάτες. Ένας άντρας είναι νεκρός και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν. Το περιστατικό αυτό, Στέφανη, συνέβη στις 8 και 20 το πρωί, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε, όπως είπες και εσύ, σε στάση λεωφορείου στην περιοχή της μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 50χρονος και να τραυματιστούν ένα ανήλικο κορίτσι, ο 40χρονος πατέρας του που ήταν και ο οδηγός του αυτοκίνητου και ένας 80χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, πέφτοντας με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην στάση. Στέφανη. Να περάσουμε και στην οικονομία τώρα, Γιώργο, με την Ελλάδα να κυριαρχεί στην ατζέντα την οποία δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο. Συνέρχεται το απόγευμα σήμερα η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ακριβώς, Στέφανη, η Ελλάδα θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα στο σημερινό Eurogroup. Εκεί αναμένεται να ενημερωθούν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης για την πρόοδο στην τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος, αλλά και για την τεχνική συμφωνία, η οποία επετεύχθη το περασμένο Σάββατο. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η συζήτηση για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, με ημερομηνία ορόσημο να είναι το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Στέφανη. Και να κλείσουμε, Γιώργο, με την πολιτική επικαιρότητα, τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό πριν τις τουρκικές εκλογές, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κοτσιάς, μετά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη το απόγευμα στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Ακριβώς, Στέφανη, χθες το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕΑ Αντώνιο Κουτέρες στην Νέα Υόρκη, με τους δύο άνδρες να συζητούν για το Κυπριακό και για το πώς μπορεί να προχωρήσει η επανεκκίνηση των συνομιλιών. Από την πλευρά του, να πούμε ότι ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην επιλογή του κ. Κουτέρες για την θέση του Ειδικού Συμβούλου, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την επανέναρξη του διαλόγου, εκτίμησε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μετά τις τουρκικές εκλογές του Ιουνίου. Στέφανη. Μάλιστα, Γιώργο Φωκιανέ, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για την συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να μάθουμε τι προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας για τον καιρό. Μαζί μας σήμερα από το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι ο κύριος Παναγιώτης Γεωργίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γεωργίου. Ναι, γεια σας. Τι να αναμένουμε για το υπόλοιπο και τις επόμενες μέρες? Είχαμε και σήμερα ψηλές θερμοκρασίες, πολύ πάνω από τα μέσα για την εποχή. 38 ανέβηκε στο εσωτερικό, ενώ η μέση είναι 31. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι από αύριο θα έχουμε έτσι μια πτώση 3 ή 4 βαθμούς. Ναι. Και θα κοιμαθεί περίπου στους 34 για το εσωτερικό, 28 με 31 ή 32 στα παράλια. Οπότε είναι κανονικά, αυτά τα πάλι είμαστε είναι λίγο ψηλά. Πιο πάνω ακόμα. Ναι. Φαίνεται ότι θα διατηρηθούν αυτές οι αυριανές θερμοκρασίες μέχρι και τη Δευτέρα, με μια μικρή άνοδον ίσως, έναν ή δύο βαθμοί. Όμως μέσα στη βδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλη πτώση, οπότε θα είμαστε ή στα κανονικά ή και πιο κάτω ακόμα. Δεν φαίνεται μέχρι και το τέλος του μήνα να έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι από αύριο αναμένεται αστάθεια στην περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα. Φαίνεται ότι θα έχουμε ασθενή βροχή χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι και αργά το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Αυτό από αύριο, όπως είπαμε, μέχρι και τη Δευτέρα. Mm-hmm. Παραμένουν όμως οι θερμοκρασίες που είπαμε, δηλαδή ψηλές θερμοκρασίες. Αύριο, όπως σας είπα, θα υπάρξει μια πτώση. Ναι, αλλά πάλι είναι υψηλές. Είναι πιο ψηλές, μάλιστα, από τα μέσες. Ναι. Μέχρι και τη Δευτέρα, ναι, θα είναι κάπως πιο ψηλές από τις μέσες, ναι. Και έχουμε και σκόνη. Έχει και σκόνη, φαίνεται ότι θα έχουμε και σκόνη. Μέχρι πότε? Μέχρι και τη Δευτέρα, κατά διαστήματα.
Μπορεί όμως να πυκνώνει τοπικά από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα. Θα έχουμε σκόνη. Υπάρχουν κάποιες επαρχίες που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη σκόνη? Όχι. Φαίνεται ότι θα είναι περίπου το ίδιο. Το ίδιο σε ολόκληρη την Κύπρο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Να δούμε και τις κάρτες τώρα με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 27 με 18, Θεσσαλονίκη 25 με 16, Λονδίνο 22 με 12, Βρυξέλλες 23 με 14, Παρίσι 26 με 14. Ρώμη 26 με 16, Μόσχα 24 με 11, Βουκουρέστι 29 με 16, Βερολίνο 26 με 14 και Μαδρίτη επίσης 26 με 14. Αμέσως μετά στις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα με τη Γαβριέλα Θεοφάνους. Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένου με Νταλίκα κοντά στο Τωρίνο της Ιταλίας. Γερμανία και Κίνα στηρίζουν τη συμφωνία για το Ιράν. Επίδειξη ναυτικής ισχύωσης από τη Ρωσία. Υποβρύχιο εκτόξευσε ταυτόχρονα 4 βαλιστικούς πυράβλους. Μαραθώνιο συναντήσεων και διεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης στην Ιταλία. Συνεχίζεται η βουτιά για την τουρκική λίρα. Το 21% φτάνει η πτώση από την αρχή του χρόνου. Σπάει τη σιωπή της Γιούλια Σκρυπάλ για πρώτη φορά μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον της ιδίας και του διπλού πράκτορα πατέρα της Σεργέη Σκρυπάλ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια, οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι έγιναν σκηνικό φρικτού δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση τρένου που εκτροχιάστηκε χθες αργά το βράδυ με φορτηγό στην Βόρεια Ιταλία. Είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σοβαρά. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με βαρύ φορτηγό και εκτροχιάστηκε στη Βόρεια Ιταλία κοντά στο Τωρίνο. Το τρένο εκτροχιάστηκε όταν συγκρούστηκε με Νταλίκα που είχε ακινητοποιηθεί σε ισόπεδη διάβαση λίγο πριν περάσει αμαξοστοιχεία. 3 από τα βαγόνια της οποίας βγήκαν από τις σιδηροτροχές, όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσαν ιταλικά τηλεοπτικά δίκτυα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους 2 νεκρούς ήταν ο μηχανοδηγός του τρένου, ενώ το δεύτερο θύμα ήταν ένας επιβάτης του σειρμού που διακομίστηκε σπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Τωρίνου, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του. Γερμανία και Κίνα στηρίζουν τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν που υπεγράφει το 2015, όπως ανακοίνωσε η Άγγελα Μέρκελ. Η καγκελάριος της Γερμανίας επισκέφθηκε την Κίνα και δήλωσε στη συνέντευξη τύπου με τον Κινέζο Πρωθυπουργό πως τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γερμανία και Κίνα στηρίζουν τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν που υπεγράφει το 2015, όπως ανακοίνωσε η Άγγελα Μέρκελ. Η καγκελάριος της Γερμανίας επισκέφτηκε την Κίνα και δήλωσε στη συνέντευξη τύπου με τον Κινέζο Πρωθυπουργό πως τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνούμε πως δεν θέλουμε να θέσουμε σε αμφιβολία την εν λόγω συμφωνία. Ήταν μια επίπονη διαπραγμάτευση. Δεν είναι τέλεια η συμφωνία, αλλά πάντα πρέπει να κοιτάς ποια είναι η εναλλακτική. Και οι άλλες εναλλακτικές ήταν ακόμη πιο αβέβαιες. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να στηρίξουμε την υπάρχουσα συμφωνία. Την ίδια ώρα, αλήχαμενε η έθεσε όρους παγκόσμιες δυνάμεις για να παραμείνει το Ιράν στη συμφωνία. Αν αυτοί οι όροι δεν γίνουν δεκτοί, τότε το Ιράν θα προχωρήσει στον εμπλουτισμό του ουρανίου. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν τόνισε πως θα πρέπει να προστατευτούν οι πωλήσεις πετρελαίου της χώρας του. Επίσης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να παράσχουν εγγυήσεις πως θα συνεχίσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Ο Χαμενεΐ ανακοίνωσε πως δεν θα έχει περαιτέρω επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας πως το Ιράν δεν μπορεί να συζητά με μια κυβέρνηση που παραβιάζει τόσο εύκολα διεθνείς συνθήκες και κάνει τηλεοπτικά σοου όταν αποσύρει την υπογραφή της.
Οι όροι του Χαμενεΐ ήρθαν δύο μόλις ημέρες μετά την τοποθέτηση του Μάικ Πομπέο, που έθεσε προϋποθέσεις για μια νέα συμφωνία με το Ιράν. Το ρώσικο υποβρύχιο Γιούρι Ντολκορούκι για πρώτη φορά εκτόξευσε τουλάχιστον 4 διεπιρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους από βυθισμένη θέση. Πρόκειται για την μεγαλύτερη άσκηση αυτού του είδους που κάνει το ρώσικο πολεμικό ναυτικό από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Το ρωσικό υποβρύχιο Γιούρι Ντολγκορούκι για πρώτη φορά εκτόξευσε ταυτόχρονα 4 διεπιρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους από βυθισμένη θέση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση αυτού του είδους που κάνει το ρωσικό πολεμικό ναυτικό από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Στο βίντεο φαίνονται οι τεράστιοι πυράβλοι μπουλάβα να προβάλλουν από το νερό καθώς εκτοξεύονται από το υποβρύχιο. Οι ψεύτικες κεφαλές τους έπληξαν με επιτυχία στόχους σε πεδίο βολών της Χερσονήσου Καμτζάκα στη ρωσική Άπο Ανατολή. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν βεληνικές 10.000 χιλιόμετρων και μπορούν να φέρουν ως και 10 κεφαλές ισχύος 150 κιλοτόνων η κάθε μία. Έχουν ταχύτερη εκκίνηση από τους προκατόχους τους, γεγονός που τους βοηθά να αποφεύγουν τα εχθρικά αντιπυραυλικά συστήματα. Το Γιούρι Ντολγκορούκι είναι ένα από τα 3 νέα πυρηνικά υποβρύχια της Ρωσίας. Είναι εξοπλισμένο με 10 πυράβλους μπουλάβα. Μαραθώνιο συναντήσεων ξεκινά ο Τζουζέπε Κόντε στην Ιταλία, ο οποίος ανέλαβε το δύσκολο έργο σχηματισμού κυβέρνησης με εντολή του Προέδρου της χώρας, Σέρτσιο Ματαρέλα. Άπειρος περί τα πολιτικά, ο καθηγητής νομικής είναι πιθανό να ηγηθεί της πρώτης κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ του κινήματος των 5 αστέρων και της Λέγκας του Βορρά. Μαραθώνιο συναντήσεων ξεκινά ο Τζουζέπε Κόντε στην Ιταλία, ο οποίος ανέλαβε το δύσκολο έργο σχηματισμού κυβέρνησης με εντολή του Προέδρου της χώρας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Άπειρος περί τα πολιτικά, ο καθηγητής νομικής είναι πιθανό να ηγηθεί της πρώτης κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ του κινήματος των 5 αστέρων και της Λέγκας του Βορρά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος Ματαρέλα με τους αρχηγούς των δύο κομμάτων, Λουίτζι Τι Μάιο και Ματέο Σαλβίνι, εκείνοι του επανέλαβαν ότι ο Κόντε είναι ο υποψήφιός τους για την Πρωθυπουργία. Η συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ τους προέκυψε μετά από πολλές ημέρες συνομιλιών που κατέληξαν στη συμβιβαστική λύση του Κόντε. Όπως ορίζει το πρωτόκολλο, πρέπει να επιστρέψει στο Προεδρικό Μέγαρο τις επόμενες ημέρες για να παρουσιάσει τη λίστα των προτινόμενων υπουργών του στον πρόεδρο και να δεχθεί επίσημα την εντολή του Ματαρέλα. Και τα δύο ευρωσκεπτικιστικά κόμματα έχουν εξαγγείλει μειώσεις στη φορολογία, βασικό εγγυημένο εισόδημα για τους φτωχούς και ένα διαπραγμάτευση για το χρέος. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε μήνυμα στην υποδιαμόρφωση ιταλική κυβέρνηση ότι να μένει μια αξιόπιστη απάντηση για τη μείωση του δημοσίου χρέους της, κρίνοντας ωστόσο ότι το 2007 η Ιταλία τήρησε το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το κριτήριο του χρέους. Μεγάλες απώλειες εναντί του δολαρίου σημείωσε για μία ακόμα ημέρα η τουρκική λίρα, με την πτώση να φτάνει το 21% από την αρχή του χρόνου. Αιτία είναι η ανησυχία των επενδυτών για την επιρροή που ασκεί ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στην νομισματική πολιτική της χώρας. Μεγάλες απώλειες εναντί του δολαρίου σημείωσε για μία ακόμη ημέρα η τουρκική λίρα, με την πτώση να φτάνει στο 21% από την αρχή του χρόνου. Αιτία είναι η ανησυχία των επενδυτών για την επιρροή που ασκεί ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στη νομισματική πολιτική της χώρας. Ξέρετε, πιστεύω ότι οι αγορές αρχίζουν να φοβούνται για την έκταση της επιρροής της κυβέρνησης σε συγκεκριμένες πολιτικές της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτός είναι σίγουρα ένας από τους παράγοντες που έχει προκαλέσει την υποχώρηση της λίρας. Είναι μια τάση που συνεχίζεται εδώ και κάποιο διάστημα, αλλά πιστεύω ότι η ρητορική δυναμώνει περισσότερο τώρα. Ο Ερντογάν έχει αυτοχαρακτηριστεί εχθρός των επιτοκίων και θέλει να μειωθεί το κόστος δανεισμού για να τονωθεί η αύξηση των πιστώσεων και οι κατασκευές. Αξιωματούχοι της τουρκικής οικονομίας δήλωσαν ότι το οικονομικό επιτελείο συνεδρίασε στην αρχή της εβδομάδας για να συζητήσει πιθανά μέτρα, μεταξύ των οποίων και πιθανά βήματα από την Κεντρική Τράπεζα. Ο αναπλήρωτης πρωθυπουργός Μεχμέτ Σιμσεκ και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Από μια μυστική τοποθεσία στο Λονδίνο, καθώς τελεί υπό την προστασία των Βρετανικών αρχών, η Γιούλια Σκρυπάλ μίλησε στο Reuters στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την δηλητηρίασή της. Η Γιούλια δήλωσε ότι παρότι το Λονδίνο κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την δηλητηρίαση, η ίδια θέλει να γυρίσει κάποτε στη χώρα της. Από μια μυστική τοποθεσία στο Λονδίνο, καθώς τελεί υπό την προστασία των Βρετανικών αρχών, η Γιούλια Σκρυπάλ μίλησε στο Reuters στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη δηλητηρίασή της. Η 33χρονη Γιούλια και ο πατέρας της Σεργέη, πρώην διπλός πράκτορας, βρέθηκαν ανέστητοι στο Σόλσμπερι στις 4 Μαΐου.
Μετά από 20 μέρες ακόμα ξύπνησα και έμαθα ότι μπορεί να δηλητηριαστήκαμε. Δυσκολεύομαι ακόμα να δεχτώ ότι μας επιτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ένας νευροπαραλυτικός παράγοντας είναι σοκαριστικό. Είμαστε τόσο τυχεροί που επιζήσαμε αυτής της απόπειρας δολοφονίας. Παρότι το Λονδίνο κατηγορεί ευθέως στη Ρωσία για τη δηλητηρίαση, η Γιούλια εξέφρασε την επιθυμία να γυρίσει κάποτε στη χώρα της. Ζω την κάθε μέρα και θέλω να φροντίσω τον πατέρα μου μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Μακροπρόθεσμα ελπίζω να επιστρέψω στη χώρα μου. Είμαι ευγνώμων για τις προσφορές βοήθειας εκ μέρους της ρωσικής πρεσβείας. Αλλά ακόμα δεν θέλω να δεχτώ τις υπηρεσίες τους. Ο Σεργέη Σκρυπάλ, ένας από τους γνωστότερους Ρώσους κατασκόπους, θεωρείται ότι πρόδωσε τη Μόσχα, αποκαλύπτοντας τις ταυτότητες δεκάδων Ρώσων πρακτόρων στη βρετανική MI6. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 18 Μαΐου. 44 ολόκληρα λεπτά για ερωτήσεις και μόλις 26 για τις απαντήσεις του Μαρκ Ζάκερμπεκ. Πάντως, ο Μίστερ Facebook έφυγε από το Ευρωκοινοβούλιο με την υπόσχεση ότι θα απαντήσει γραπτό σε μία προς μία τις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών. Όχι ο ίδιος, κάποιος από την ομάδα του. 44 ολόκληρα λεπτά για ερωτήσεις και μόλις 26 για τις απαντήσεις του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ο απολογισμός της πολυδιαφημισμένης ακρόασης του Διευθύνοντα Συμβούλου της Facebook στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριλαμβάνει γκρίνια και παράπονα για τη διαδικασία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντως, Αντώνιο Ταγιάννη, υπερασπίστηκε τις επιλογές του. Ο κύριος Ζάκερμπεργκ είναι Αμερικανός πολίτης. Ήταν αναγκασμένος να πάει στην Αμερικανική Βουλή. Δεν ήταν υποχρεωμένος να έρθει στο Κοινοβούλιο. Χθες ζήτησε συγγνώμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράπονα επί της διαδικασίας εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι πράσινοι, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Ταγιάννη διευκόλυνε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Αλλά και ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων του Ευρωκοινοβουλίου μίλησε για μαγειρεμένο τρόπο διεξαγωγής της ακρόασης. Πάντως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Facebook, ο Μαρκ Ζάκερμπεκ, έφυγε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υπόσχεση ότι θα απαντήσει σε μία προς μία της ερωτήσεις των ευρωβουλευτών γραπτός. Όχι ο ίδιος, αλλά κάποιος από την ομάδα του. Ηχητική επίθεση παρόμοια με εκείνη που φέρεται να έχει σημειωθεί και στην Κούβα κατά Αμερικανών διπλωματών φοβάται η Ουάσιγκτον ότι σημειώθηκε εναντίον εργαζομένους του Αμερικανικού προξενείου στην Κίνα. Η επίθεση παρόμοια με εκείνη που φέρεται να είχε σημειωθεί και στην Κούβα κατά Αμερικανών διπλωματών φοβάται η Ουάσιγκτον ότι σημειώθηκε εναντίον εργαζομένους στο Αμερικανικό προξενείο του Γκουάνγκζου στην Κίνα. Ο εν λόγω εργαζόμενος παραπονέθηκε για έναν αριθμό συμπτωμάτων μέχρι που μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαγνώστηκε με ήπια τραυματική εγκεφαλική βλάβη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη στην Αβάνα και τώρα στην Κίνα. Ζητήσαμε από τους Κινέζους να μας βοηθήσουν και εκείνοι δεσμεύτηκαν να τιμήσουν τις προβλέψεις της συνθήκης της Βιέννης ως προς την ασφάλεια των Αμερικανών αξιωματούχων διπλωματικών υπηρεσιών. Τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέλασαν 15 Κουβανούς διπλωμάτες σε αντίπεινα για την αποτυχία της Αβάνας να προστατεύσει την ασφάλεια Αμερικανών διπλωματικών υπαλλήλων που φέρονται να έπεσαν θύμα ακουστικής επίθεσης. Το μυστήριο δεν έχει ακόμη λυθεί, όμως τον Απρίλιο ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα επαναπατρίσει οικογένειες δικών του διπλωματών που παραπονέθηκαν για παρόμοια συμπτώματα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ανοίξουμε τον φάκελο βιβλίο τώρα. Η Λένα Μαντά, μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυδιαβασμένες Ελληνίδες συγγραφείς, επιστρέφει με την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τίτλο «Ζωή σε πόλεμο». Τους λόγους της μεγάλης επιτυχίας της ως συγγραφέας, αλλά και όλες τις λεπτομέρειες του νέου της βιβλίου, μας δίνει η ίδια η Λένα Μαντά, η οποία βρίσκεται στο στούντιό μας στη Λευκοσία. Κυρία Μαντά, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εμείς τηλεοπτικά και επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τον προσωπικό μου θαυμασμό και να σας πω ότι είστε μία από τις ελάχιστες πιο αγαπημένες μου συγγραφείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι που είμαι στην Κύπρο. Εξάλλου το ραντεβού είναι κάθε χρόνο. Mm-hmm. Έρχομαι εδώ για να παρουσιάσω τα βιβλία. Μόνο πέρσι δεν ήρθα. Γιατί πέρσι δεν έκανα και περιοδία άλλωστε. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο στη σχέση σας με τους Κύπριους. Έχω δίκιο?
Νομίζω ότι αυτή η σχέση, η οποία ξεκίνησε το 2007 όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Κύπρο, νομίζω ότι κάπου οι παλιοί έλεγαν τέριαξαν τα χλώτα. Κάπως έτσι πάει. Είναι ένα ισχυρό δέσιμο λοιπόν. Είναι ένα νησί που αγαπάω πάρα πολύ. Παρόλο που κάθε φορά με υποδέχεται με πάρα πολύ ζέστη. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που οι Κύπροι αγκαλιάζουν τόσο τα βιβλία μου όσο και εμένα. Έχετε πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό σας. Μάλιστα, τα βιβλία σας έχουν μεταφραστεί και σε 8 γλώσσες. Ναι. Θέλω να πάρουμε κάποια πράγματα από την αρχή. Να μου πείτε πότε ανακαλύψατε το ταλέντο σας στο γράψιμο. Δεν ξέρω αν το ανακάλυψα, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή ούτως ή άλλως όταν ξεκίνησα. Ήμουν στο δημοτικό όταν διαπίστωσα ότι το μυαλό μπορούσε να ταξιδεύει και αυτά που γέναγε εγώ μπορούσα να τα βάλω σε ένα χαρτί και ήταν και ένας ωραίος τρόπος για να φεύγω μακριά από ό,τι πονούσε ακόμα και στην παιδική ηλικία. Μετά από εκεί αυτό έγιναν, τα παραμυθάκια που έγραφα τότε έγιναν διηγήματα, μετά νουβέλες. Πάντως δεν έχω σταματήσει να γράφω από τον καιρό που έμαθα να γράφω. Υπήρχαν δυσκολίες σε όλη αυτή την πορεία μέχρι σήμερα που είστε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνίδες συγγραφείς? Σαφώς και υπήρχαν, δεν ήταν δρόμος τρωμένος με ροδοπέταλα. Το πρώτο μου βιβλίο το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2001... δεν έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση, όχι στην Κύπρο. Στην Κύπρο με ανακαλύψατε από τότε. Στην Ελλάδα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Πέρασαν 4 χρόνια όπου ο εκδότης μου, ο πρώτος μου, απέρριπτε το ένα βιβλίο μου μετά το άλλο, για να φτάσουμε στο 2005, όπου έχω συναντηθεί πλέον με τις εκδόσεις Ψυχογιός και κυκλοφορεί το Βάλς με 12 θεούς. Αλλά ακόμα και τότε μην φανταστείτε ότι έγινε κάποια κοσμογονία, όχι. Σταδιακά άρχισε να με ανακαλύπτει το αναγνωστικό κοινό, διάβασε το Βάλς, διάβασε τη Θεανό, για να έρθει το 2007 το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, όπου εκεί πραγματικά το βιβλίο αγαπιέται από χιλιάδες κόσμου. Απογειώθηκε το βιβλίο εκεί. Ναι, ναι, πραγματικά, πραγματικά. Ποια ήταν τα συναισθήματα σας την πρώτη φορά που κρατήσατε στα χέρια σας το πρώτο σας βιβλίο? Περίεργο. Μου φάνηκε περίεργο. Ναι. Ήτανε το να βλέπεις το όνομά σου τυπωμένο πάνω σε ένα βιβλίο. Ήταν περίεργο συνέστημα. Κάθε φορά όμως είναι συγκινητικό. Κάθε φορά είναι όμορφο. Όταν πιάνεις ένα βιβλίο στα χέρια σου και βλέπεις το όνομά σου και ξέρεις ότι αυτά που γράφεις αγγίζουν χιλιάδες κόσμο. Η πηγή της έμπνευσης σας ποια είναι, κυρία Μαντά? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Η πηγή της έμπνευσης. Α, κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχει μια ζωηρή φαντασία, ό,τι ζει και αλληλεπιδρά μαζί μου είναι ένα ενδυνάμει καινούργιο μυθιστόρημα. Δηλαδή, μπορεί να ακούσω κάτι τυχαία, κάποιο προσωπικό βίωμα να φτάσει να γίνει βιβλίο, ένα τραγούδι, μια είδηση στην τηλεόραση. Τα πάντα. Όταν υπάρχει ζωηρή φαντασία, όλα είναι λίγο γαργαλιστικά. Όπως είναι γνωστό, έχετε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Τι είναι η πόλη σας, ποια είναι η θέση της στις ιστορίες σας και βεβαίως σας μην ξεχνάμε όλη τη Θεανό, τη Λίγαινα της πόλης, ένα αριστούργημα όπως είπαμε και πιο πριν. Ναι, νομίζω η πόλη για μένα, εκτός από ένα θολόνερο, γιατί έφυγα πάρα πολύ μικρή από εκεί, έφυγα 5,5 χρονών. Η πόλη λοιπόν για μένα είναι η γενέτειρά μου, εκεί γεννήθηκα. Αλλά έχω ελάχιστες μνήμες, γιατί μετά από λίγα χρόνια, όπως είπα, ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Ο παππούς μου είχε ήδη απελαθεί το 64 και είχε έρθει στην Ελλάδα. Από εκεί και μετά ακολούθησε σταδιακά όλη η οικογένεια. Η περιουσία φυσικά έμεινε πίσω, όποια περιουσία υπήρχε, σπίτια, καταστήματα έμειναν πίσω και χάθηκαν. Η Θεανό ήταν για μένα φόρος τιμής στην οικογένειά μου, με την έννοια ότι υπήρχαν περιστατικά από την οικογένειά μου που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Και μάλιστα θυμάμαι ότι τότε είχα πει ότι εντάξει, με την πόλη τελείωσα. Μάλλον η πόλη δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Και έτσι πέρσι με το γράμμα από χρυσό επέστρεψα εκεί και έγραψα άλλη μια ιστορία που δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες όμως. Η πόλη είναι απλά ο τόπος που γεννήθηκα. Πατρίδα μου είναι η Ελλάδα όμως.
Ναι. Όπως είπαμε και πιο πριν, τα βιβλία σας αγγίζουν τις καρδιές εκατομμυρίων αναγνωστών. Τι είναι αυτό που εσείς πιστεύετε ότι κάνει τα βιβλία σας να βρίσκονται στα ράφια των best sellers? Αυτό έπρεπε να το ρωτήσετε στους αναγνώστες, όχι σε μένα. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι γράφω ό,τι μου αρέσει εμένα να διαβάζω, με τον τρόπο που μου αρέσει εμένα να διαβάζω. Και μάλλον το γούστο μου ταιριάζει με τον αναγνωστόν. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω, τίποτα άλλο. Τώρα θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα τηλεοπτική μεταφορά. Κάποιον από τον... Δύο δεν είναι. Το Vals και το τα Vals. Πέντε κλειδιά. Ναι, ναι. Στο Vals είχατε έτσι εκφραστεί αρνητικά όταν είδατε το αποτέλεσμα την πρώτη φορά στη μικρή οθόνη. Υπήρξε κάτι που σας έκανε να αλλάξετε γνώμη για να πείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τα πέντε κλειδιά? Νομίζω ότι οι δύο μεταφορές βιβλίων μου που έγιναν από την Κυπριακή τηλεόραση, οι διαφωνίες οι οποίες είχα τόσο στο Vals όσο και στα πέντε κλειδιά δεν είχαν να κάνουν ούτε με την παραγωγή, ούτε με το κανάλι, ούτε με τους σεναριογράφους. Τελικά, έτσι όπως το είδα, κατάλαβα ότι η μεταφορά ενός βιβλίου σε καθημερινή σειρά είναι το λάθος. Δεν μπορεί ένα βιβλίο να πλατιάσει τόσο πολύ χωρίς να ξεφύγει όταν προορίζεται για καθημερινή σειρά. Άρα λοιπόν δεν λέω όχι στη μεταφορά, όχι, απλά την επόμενη φορά θα επιμείνω ούτως ώστε η σειρά να είναι εβδομαδιαία και όχι καθημερινή. Και φυσικά το μεγάλο όνειρο είναι να δω ένα από τα βιβλία μου αυτή τη φορά σε κινηματογραφική ταινία, γιατί εκεί επικρατούν άλλοι κανόνες. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που το θαυμάζεστε, που το φαντάζεστε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Έρωτας σαν βροχή είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι αξίζει να μεταφερθεί. Έχει πανέμορφες εικόνες από μόνο του, γιατί διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στην Κέρκυρα, ένα πανέμορφο τόπο. Ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω να μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Πάντως με τα πέντε κλειδιά μας εκπλήξατε, θα έλεγα. Ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα σας βιβλία. Υπήρχε μια δόση έτσι thriller, αγωνίας, διαφορετικής. Ναι, μια αστυνομική πλοκή. Το πείραμα βέβαια εμένα μου άρεσε και άρεσε και στους αναγνώστες. Γι' αυτό και ακολούθησε η εκδίκηση των Αγγέλων, το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόπερση, το οποίο είχε και αυτό έτσι λίγο μια χρειά κάπως αστυνομική. Γιατί δεν γράφω αστυνομικά, εννοείται. Και δεν ξέρω αν και στο μέλλον μου έρθει μια ιδέα για να γράψω και κάτι άλλο. Ναι. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο καινούριο σας βιβλίο. Το έχω και εδώ μαζί μου. «Η ζωή σε πόλεμο», το οποίο είναι μια μικρή βιογραφία σας. Δεν είναι ακριβώς δική μου βιογραφία, είναι η βιογραφία της μητέρας μου, αλλά βεβαίως μαζί αναφέρονται και τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια. Και θεώρησα ότι έπρεπε να γραφτεί πρώτα απ' όλα γιατί εγώ το είχα ανάγκη να το γράψω. Η σχέση μου μαζί της ήταν εκρηκτική, δυσλειτουργική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ήταν μια αρμονική σχέση, οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν παιδί και πολύ γρήγορα διαπίστωσα ότι και ο ένας και ο άλλος μάλλον τους ήμουν ένα εμπόδιο για να προχωρήσουν στην ζωή τους και να την ξαναφτιάξουν εκ νέου. Εκείνοι έκαναν ένα παιδί για να σώσουν το γάμο τους. Ο γάμος δεν σώζεται έτσι με ένα παιδί, το αντίθετο. Ο γάμος δεν άντεξε και μετά από εκεί δεν ξέραν τι να κάνουν το παιδί που είχε προκύψει από αυτό το γάμο. Και επειδή τα παιδιά με το ένστικτό τους καταλαβαίνουν, μπορούν να νιώσουν, να πιάσουν πολύ λεπτά σήματα, έβλεπα πόσο τελικά περιτίμουν στη ζωή τους. Άρα λοιπόν αυτές γι' αυτό περιγραφές... και ήταν ένα, σας διακόπτω, ήταν ένα οδυνηρό ταξίδι όπως λέτε στο βιβλίο σας, γι' αυτό το λόγο. Ήταν ένα οδυνηρό ταξίδι με την έννοια ότι χρειάστηκε να γυρίσω πίσω σε μνήμες που είχα θάψει, να επιλέξω ποιες από αυτές μπορούσα να γράψω και ποιες από αυτές άντεχε και το αναγνωστικό κοινό να διαβάσει. Δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο έχω κάνει, ήταν όμως λυτρωτικό και γι' αυτό δεν μετανιώνω που το έκανα. Σας πήρε περισσότερο χρόνο από κάποιο άλλο βιβλίο σας? Όχι, νομίζω ότι αυτό γράφτηκε πολύ πιο σύντομα, γιατί πρώτα απ' όλα υπήρχαν όλες οι μνήμες στο κεφάλι μου. Δεύτερον, μάλλον βιαζόταν να βγει από μέσα μου. Και γι' αυτό η δουλειά ήταν καθημερινή. Τέλειωσε πολύ πιο σύντομα.
Και βρίσκεστε αυτές τις μέρες στην Κύπρο για να το παρουσιάσετε το βιβλίο αυτό. Πού θα γίνουν οι παρουσιάσεις, κύριε Μαντά? Ξεκίνησα με Λευκοσία, συνεχίζω με Πάφο, αμέσως μετά Λάρνακα και τελευταίος σταθμός είναι στη Λεμεσό το Σάββατο το μεσημέρι. Θα είναι μεσημεριανή μάζοξη με τους αναγνώστες και μετά συνεχίζω με Κρήτη. Στα βιβλιοπωλεία public, δεν είναι? Όχι, δεν είναι στα public. Στη Λεμεσό είμαι στα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, στον Αγιο Αθανάσιο, στις 11 η ώρα το μεσημέρι. Να πούμε και για την Πάφο και για τη Λάρνακα. Η Πάφος και η Λάρνακα είναι με τα βιβλιοπωλεία Πάργα, όπως ήταν και στη Λευκοσία, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό το βιβλίο? Εγώ δεν ξεκίνησα να το γράψω για να δώσω κανένα μήνυμα, η αλήθεια αυτή είναι. Μάλλον σαν ψυχοθεραπεία το έγραψα. Όμως τα πρώτα μηνύματα που έρχονται από αναγνώστες, έγινε αυτό που είπα, ότι τελικά μπορεί σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης να διαβάσουν μία βιογραφία. Σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης όμως, πάρα πολλοί αναγνώστες μου είπαν ότι έκριναν τη σχέση με τους γονείς τους, αλλά και τη σχέση με τα παιδιά τους. Άρα νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο θα δώσει λαβή για πολλές συζητήσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που το έχουν διαβάσει. Στοιχεία μυθοπλασίας υπάρχουν μέσα στο βιβλίο? Είναι καθαρά βιογραφικό. Άλλαξα τα ονόματα γιατί δεν μπορούσα να το λειτουργήσω διαφορετικά, αλλά τοποθεσίες και καταστάσεις είναι όλα πραγματικά. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κυρία Μαντά, τι θέλετε να πούμε? Έχουμε παραλείψει κάτι, δεν έχουμε αναφέρει κάτι? Όχι, τα έχουμε πει όλα. Νομίζω αυτό που θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι μου έλειψε πάρα πολύ πέρσι που δεν έκανα περιοδεία. Φέτος ήδη έχει ξεκινήσει. Όπως είπα, συνεχίζω με Κρήτη, θα πάω σε όλη την Ελλάδα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξαναβρίσκω τις αγκαλιές και τα χαμόγελα των αναγνωστών. Και αυτό φαντάζομαι σας δίνει και δύναμη για να συνεχίσετε, δεν είναι? Τεράστια είναι δύναμη. Είναι μια επιβράβευση αυτή, εκτός του ότι αγοράζουν το βιβλίο σας. Αυτό είναι διαφορετικό. Ναι. Εδώ μπορώ να πω ότι έχω αισθανθεί πολλές φορές ευλογημένη από την αγάπη που έχω πάρει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα υπέροχα βιβλία που γράφετε για όλους εμάς και ταξιδεύουμε πάντα, αλήθεια σας το λέω, με τις ιστορίες σας. Και εύχομαι την επόμενη φορά του χρόνου ίσως να τα πούμε από κοντά, κυρία Μαντά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό τάξιδο. Και συνεχίζουμε εμείς, πάμε στη Νέα Υόρκη τώρα, όπου γονείς μήνυσαν το γιο τους για να φύγει από το πατρικό του σπίτι με τη δικαιολογία ότι δεν πληρώνει ενοίκιο. Κάτι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα συνέβη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Γονείς μήνυσαν το γιο τους για να φύγει από το πατρικό σπίτι τους. Οι γονείς του 30χρονου Μάικλ Ροτόντο προσπαθούσαν εδώ και μήνες να τον πείσουν να μετακομίσει σε δικό του σπίτι. Μάλιστα, του έστειλαν και 5 ειδοποιητήρια έξωσης. Οι γονείς αναφέρουν στα δικαστικά έγγραφα ότι ο γιος τους δεν πληρώνει ενοίκιο, δεν βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού και αγνόησε την προσφορά τους να του δώσουν 1.100 δολάρια για να εγκατασταθεί κάπου αλλού. Η Κριστίνα και ο Μάρκ Ροτόντο ζητούν από το γιο τους να βρει δουλειά. Από την άλλη, ο Μάικλ δεν φαίνεται διατεθειμένος να φύγει από το πατρικό του, λέει ότι οι γονείς του έχουν εκδικητική συμπεριφορά και δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση σε απόφαση που θα τους δικαιώσει. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της συνάντησης της Πασική με τον Υπουργό Υγείας. Έχουμε τον κύριο Σωτήρη Κούμα, τον πρόεδρο της Πασική, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς ήταν το κλίμα μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντησή σας με τον Υπουργό Υγείας? Σε κλίμα θετικό σίγουρα. Ναι. Είχαμε και δύο πλευρές, ρίχνοντας τους τόνους στη συγκεκριμένη στιγμή, με σκοπό να εξεύρουμε λύσεις, να δώσουμε όθηση στον διάλογο προς εξεύρεση λύσεων εφαρμόσιμων τακτικών. Άρα είστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή συνάντηση? Για τη σημερινή συνάντηση σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι. Τέθηκαν οι βάσεις, ο τρόπος που θα διεξαχθεί αυτός ο διάλογος. Εραφτήσαμε κάποια θέματα. Ευελπιστούμε πράγματι ότι ναι, αυτός ο διάλογος θα αποδώσει. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη σας προς το πρόσωπο της Γενικής Διευθύντριας, της κυρίας Γιαννάκη, έχει αλλάξει κάτι, κύριε Κούμα?
Εμείς έχουμε να αποστείλει συγκεκριμένη επιστολή στον Υπουργό Υγείας. Μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε με τον Υπουργό. Η κυρία Γιαννάκη, αντιλαμβάνομαι, δεν παρίστατο σήμερα στη συνάντηση. Δεν ήταν παρούσα. Όχι. Αλλά για μας δεν ήταν. Για μας το θετικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ναι, υπάρχει έναρξη διαλόγου. Ναι. Αν και για τη συγκεκριμένη επιστολή προς τον Υπουργό, είχε εκφράσει την δυσαρέσκειά του ο Υπουργός. Το αντιλαμβανόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ο κάθε δεσμός. Όμως, είχαμε και εμείς υποχρέωση, είναι καθήκον μας, αυτά που απεκομίσαμε από τα μέλη μας, ως ιδέες, ως ερωτήσεις, ως τοποθετήσεις, να τα συνοψίσουμε και να ενημερώσουμε τον πολιτικό προϊστάμενο. Όσον αφορά στις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Κούμα, ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το κράτος σε συνδικαλιστικό φέουδο, πώς απαντάτε? Φανέρωνε την οργή του και αυτός για όλα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στον τομέα της υγείας. Νομίζω αν διακατεχόταν από οργή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να ρωτηθεί ο ίδιος. Εμείς ως βασικοί θα κρατήσουμε δύο σημεία από τις δηλώσεις του Υπουργού. Η πρώτη του τοποθετήση, η τοποθετήση του αρχίζει με πώς. Ότι σέβεται απόλυτα το συνδικαλισμό. Δεν θα ακολούθησαν κάποιες άλλες διατυπώσεις. Και η άλλη μία τοποθέτηση του Προέδρου είναι ότι συνοψίστηκε. Να προσπαθήσω να το πω συνοψιστικά, όχι με τις λέξεις που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λέει ότι ναι, το πάθημα πρέπει να μας γίνει μάθημα. Συμφωνούμε απόλυτα. Και θα υπενθυμίσω ότι λέγαμε, όταν έκαναμε τις δύο οριστές συνεργασίες, ότι ναι, για να μην ξανακρινίσουμε, να μην έχουμε παρόμοια τραγικότατα περιστατικά, ναι, κάνουμε τις δύο ώρες ώστε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς να αρχίσουν επιτέλους οι πολυπόθητες σωστές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας. Μετά το πέρας της συνάντησης με τον Υπουργό, αναφερθήκατε και σε επόμενη συνάντησή σας μαζί του. Έχει οριστεί? Έχει οριστεί η επόμενη συνάντηση. Είναι ένα από τα νέα στοιχεία που έχει αναδείξει η σημερινή συνάντηση. Ο ίδιος ο Υπουργός το έχει προτείνει. Κάθε δύο εβδομάδες θα συναντιόμαστε υπό την Προεδρία του. Ως πολιτικός προϊστάμενος θα επιτηρεί τι γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου, που έχει προχωρήσει γενικά ο διάλογος. Και διορθωτικά μέτρα πρέπει να παρθούν στο να αποδώσει αυτός ο διάλογος. Το τονίζω, στο να αποδώσει. Άρα θεωρείτε ότι βρίσκεστε σε καλό δρόμο και επιτέλους θα χαμηλώσουν οι τόνοι? Νομίζω οι τόνοι έχουν χαμηλώσει, νομίζω, εδώ και κάποιες μέρες. Αντιληφθώ ότι έγινε αυτό που έγινε χθες λόγω της διαρροής. Αλλά νομίζω ότι τώρα σου είχαμε χαμηλώσει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Και κλείνοντας, κύριε Κούμα, θα ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο και την χθεσινή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, πως η άσχημη εικόνα που παρουσιάζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια σήμερα οφείλεται στην κακή οργάνωση και όχι στον αριθμό των γιατρών. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Δεν είναι θέμα κακής οργάνωσης. Ναι, είναι θέμα ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός γιατρών. Προκαλώ, αν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία, ότι στη βάση που είμαστε σχεδιασμένοι, στη βάση των υπηρεσιών που παρέχουμε, στη βάση του πληθυσμού που εξυπηρετούμε, στη βάση των ασθενών όλων αυτών, να μας πούν πόσους γιατρούς έπρεπε να έχουμε. Απλά πράγματα. Αν αποδείξουν ότι είμαστε περισσότεροι, καλώς. Αν δεν αποδειχθεί όμως αυτό και αποδειχθεί κάτι το αντίθετο, ναι, νομίζω πρέπει να απαντήσουν και σε αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούμα, για αυτή την παρέμβασή σας. Λοιπόν, εμείς παραμένουμε στον τομέα της υγείας και πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Το
Μπότοξ θεωρείται σήμερα μία από τις πιο δημοφιλείς και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες αντιγύρνασης που άλλαξαν τα δεδομένα της αισθητικής ιατρικής. Ταυτόχρονα όμως οι εφαρμογές θεραπείες με Μπότοξ ελοχεύουν διάφορους κινδύνους και παρενέργειες, ιδίως όταν αυτές γίνονται από μη ειδικούς. Για το θέμα αυτό φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο τον πλαστικό χειρουργό, δόκτωρα Σοφοκλή Νικολαίδη. Γιατρέ μου, καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, Στέφανη, και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, για τον Μπότοξ και το πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει, κάποιες φορές θα συζητήσουμε σήμερα, γιατρέ μου. Απλά θέλω, το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θέλω να μας πείτε για ακόμη μια φορά τι είναι το Μπότοξ και με ποιο τρόπο λειτουργεί. Καμιά φορά αισθάνομαι λίγο άβολα όταν τα προηγούμενα σου θέματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά, όπως το θέμα των προβλημάτων στην υγεία. Και εμείς πρέπει να ασχοληθούμε έτσι με λίγο πιο light θέματα όπως είναι τον Μπότοξ. Μα είναι όλα μέσα στη ζωή. Όλα είναι στη ζωή και ανήκουν και αυτά στην ιατρική, οπότε θα τα αναφέρουμε βεβαίως. Το Μπότοξ λοιπόν είναι μια πολύ συνηθισμένη θεραπεία. Είναι υπαριθμόν ένα μη επεμβατική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται στα ιατρία των πλαστικών χειρουργών, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και παγκόσμια. Είναι μια αποδεδειγμένα ασφαλής τεχνική, η οποία, εάν βεβαίως εφαρμοστεί σωστά, λέκε άρτης, όπως ονομάζουμε όπως το συνηθίζουμε να το λέμε στην ιατρική, δηλαδή με βάση τους κανόνες και την δεοντολογία την ιατρική, δεν μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Το πρόβλημα με τον Μπότοξ ξεκινά από τη στιγμή που έχει περάσει στα χέρια μη εξειδικευμένων ατόμων, πολλές φορές και μη ιατρών, οπότε από εκεί και πέρα δημιουργούνται τα προβλήματα των οποίων γινόμαστε κοινωνοί τα τελευταία χρόνια. Είπατε τη λέξη κλειδί αν εφαρμοστεί σωστά και εννοείται αυτό ακριβώς που μας είπατε τώρα. Σε ποιανού τα χέρια μάλλον περνάει και ποιος το εφαρμόζει. Αντιλαμβάνεστε ότι σαφής διάκριση στην ιατρική μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που κάποιος είναι γιατρός και δεοντολογικά και ηθικά και νομικά δικαιούται να ασκεί οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Αυτό είναι η ιατρική. Εκπαιδευόμαστε σε όλα, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Από εκεί και πέρα, ο όγκος βέβαια της ιατρικής, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο τεράστιος, που είναι αδύνατον βεβαίως ο κάθε ένας από εμάς να κατέχει με τον ίδιο τρόπο όλα τα κομμάτια και όλες τις ειδικότητες της ιατρικής. Οπότε έχει γίνει ένας διαχωρισμός ειδικοτήτων και μάλιστα και υποειδικοτήτων, και όπως φαίνεται και στις επόμενες δεκαετίες θα γίνει τέτοια εξειδίκευση που θα υπάρχει χειρουργός του δίχτυ, χειρουργός του παράμεσου, χειρουργός του αντίχειρα και πάει λέγοντας. Είναι τόσο μεγάλη η εξειδίκευση πλέον που αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να ασχολείται με όλα. Εμείς θεωρούμε ότι στα πλαίσια της πλαστικής χειρουργικής παρέχεται τέτοια εκπαίδευση και τέτοια εξειδίκευση, ούτως ώστε να θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλές θεραπείες όπως αυτή του Μπότοξ να ασκούνται από τους ιατρούς αυτής της ειδικότητας. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε βέβαια, ούτε να απαιτήσουμε νομικά να απαγορευτεί από άλλους γιατρούς να γίνεται αυτό το πράγμα. Θεωρούμε όμως ότι οι δερματολόγοι, παραδείγματος χάρη, είναι και αυτοί οι γιατροί. Ας μην μπούμε στην διαδικασία όμως να αντιπαραθέσουμε ειδικότητες, ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι τουλάχιστον αν είναι να γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι έχουν περάσει κάποια εκπαίδευση. Η πλαστική χειρουργική είναι η μοναδική ειδικότητα της οποίας η εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με αυτά. Ποιος διασφαλίζει όμως, γιατρέ μου, αυτός τους ενδιαφερόμενους ότι είναι εξειδικευμένος αυτός? Είχαμε το πρόβλημα του Κομωτή. Δυστυχώς δεν διασφαλίζεται. Δυστυχώς υπάρχουν κενά στις νομοθεσίες. Βέβαια, για να μην αδικούμε και την Κύπρο, γιατί πάντα λέμε για την νομοθεσία τη δικιά μας και το κράτος το δικό μας, είναι προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε όλες τις χώρες. Μην νομίζετε ότι στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν κομμωτές αισθητικοί ή οποιοδήποτε άσχετοι οι οποίοι ασχολούνται με ιατρικές πράξεις. Έτσι. Είναι στην Κύπρο βέβαια και αυτό το φαινόμενο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της διαφθοράς, να το πω, που υπάρχει, εμφανίζεται και ενδεχομένως, επειδή είμαστε και μικρή κοινωνία, γίνονται περισσότερο γνωστά αυτά τα περιστατικά.
Εμείς υποστηρίζουμε σαν πλαστική χειρουργία ότι σαφέστατα θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί νομοθεσία η οποία σαφέστατα να διαχωρίζει το ποιοι δικαιούνται και ποιοι δεν δικαιούνται να κάνουν τουλάχιστο αδρά σε αδρές γραμμές. Τι? Το Botox είναι μια ιατρική. Έχετε προβεί όμως σε κάποια διαβήματα για να θεσπιστεί αυτό? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ως πλαστική χειρουργία, είμαστε μια επιστημονική, είμαστε κατερτισμένοι σε μια εταιρεία επιστημονικής φύσεως, δεν είμαστε ούτε συνδικαλιστικό όργανο. Λειτουργούμε μέσω του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Η αλήθεια, έχουμε αναφέρει αρκετές φορές αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να ισχυριστώ όμως ότι και εμείς σαν εταιρεία έχουμε κάνει έτσι λίγο πιο συντονισμένες προσπάθειες με πιο συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσει να υιοθετηθεί αυτό. Ξέρετε, μας χαρακτηρίζει και εμάς λίγο το εντάξει, δεν είναι δική μας δουλειά, είναι αλλωνών δουλειά, των αλλωνών είναι των αλλωνών και πάει λέγοντας. Ναι, θα έπρεπε να γίνει και δράττωμαι της ευκαιρίας να αναφέρω ως παράδειγμα μια προσπάθεια που είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, όπου αντιμετωπίζουν ακριβώς και εκεί αυτό το πρόβλημα, όπου έχουν κάνει μια προσπάθεια, δεν ξέρω σε τι στάδιο φάση της εξέλιξης βρίσκεται, όπου είχαν καθορίσει ότι αν μη τι άλλο, αυτός που εκδηλώνει ενδιαφέρον να κάνει κάποια θεραπεία, θα περνάει μέσω κάποιων οργάνων, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά και στα οποία συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίων, εκπρόσωποι των επιστημονικών εταιριών, εκπρόσωποι των νοσηλευτών κλπ. Κλπ. Των αισθητικών, όπου μέσα από αυτά τα σώματα θα παρέχεται εκπαίδευση, αλλά πλέον συγκροτημένη εκπαίδευση, ανάλογα με το ποιος δικαιούται να κάνει τι. Αν η αισθητικός λοιπόν δικαιούται να κάνει λέιζερ, το δεχόμαστε, περνάει εκπαίδευση. Ο πλαστικός χειρουργός έχει κάνει την εκπαίδευση στην σπουδή του, δεν χρειάζεται να κάνει εκπαίδευση. Κάπως έτσι το φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αρκετά περίπλοκο, θέλει δουλειά πολύ, χρειάζονται να εμπλακούν διάφοροι, αλλά ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα και ενδεχομένως όχι μόνο στην πλαστική χειρουργική, αλλά και σε άλλες ειδικότητες. Ενδεχομένως να μπορούσε αυτό να έχει μια καλή εφαρμογή. Ναι, σίγουρα, γιατί δεν το βλέπουμε μόνο στην πλαστική χειρουργική και στην εφαρμογή του Botox. Το έχουμε δει και αλλού αυτό να συμβαίνει. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο Botox. Σε ποια σημεία εφαρμόζεται, μπορεί να εφαρμοστεί, χωρίς να προκαλέσει έτσι κάποια παραμόρφωση, θα λέγαμε, στο πρόσωπο? Ωραία. Το Botox καταρχάς είναι μια πρωτεΐνη η οποία ανήκει στις τοξίνες. Είναι η βοτουλινική τοξίνη ή αλλαντική τοξίνη. Είναι μια πρωτεΐνη η οποία παράγεται από ένα μικρόβιο, το Clostridium botulinum, το οποίο συνήθως αναπτύσσεται σε μη καλά συντηρημένα αλλαντικά και κονσέρβες. Και προκαλεί την αλλαντίαση, η οποία είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια, κατά την οποία υπάρχει μια γενικευμένη παράλυση των μυών. Εκμεταλλευόμενη λοιπόν αυτή την ιδιότητα της τοξίνης, την χρησιμοποίησαμε στην ιατρική, αρχικά για να βελτιώσουμε διάφορες σπαστικές καταστάσεις, σπαστικές καταστάσεις του αυχένα, παραλύσεις προσώπου, σπαστικότητες άκρων μετά από εγκεφαλοπάθειες ή παρόμοιες νευρομυϊκές παθήσεις. Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών αυτών διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο τουλάχιστον προκαλούσε μια απάλυνση των ρητίδων, όπου από εκεί ξεκίνησε πλέον και η αισθητική εφαρμογή του Botox. Κυρίως εφαρμόζεται στις ρητίδες οι οποίες εμφανίζονται κατά την σύσπαση των μυών. Συνήθως αυτές είναι οι ρητίδες του μετώπου, του μεσοφρίου, του ποδιού, της χήνας. Ενίοτε και στον λαιμό καμιά φορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Botox. Βεβαίως υπάρχουν και διευρυμένες εφαρμογές, τις οποίες δεν θα τις αναφέρω δημόσια, γιατί έχει γίνει και λίγο κατάχρηση. Στο τέλος το χρησιμοποιούν παντού τον Botox. Ας περιοριστούμε σε αυτές που είναι οι ενδείξεις, οι οποίες είναι οι πιο συνηθισμένες και οι πλέον ασφαλείς. Η πρωτεΐνη λοιπόν αυτή, η τοξίνη αυτή, στις δοσολογίες τις οποίες χρησιμοποιείται στην κοσμητική ιατρική, στην αισθητική χειρουργική, είναι απειροελάχιστες σε σχέση με τις θεραπευτικές δόσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται. Άρα δεν υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι κίνδυνοι, δεδομένου ότι στην ποσότητα που εκχύεται μέσα στο μυ, από στο σημείο που την εκχύουμε, διασπείρεται μόνο περίπου ένα εκατοστό γύρω-γύρω. Άρα είναι πολύ τοπική η δράση της τοξίνης. Δεν έχει να φοβάται ο κόσμος ότι διαχέεται και πάει σε όλα τα μέρη του σώματος. Δεν πάει. Το πολύ πολύ διαχέεται περίπου ένα εκατοστό γύρω από το σημείο της έκχυσης.
τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, ίσως σε προλαβαίνω, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι τις ερωτήσεις που θα μου κάνεις. Τα διάφορα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από τον Botox προκύπτουν πρωτίστως από την κακή εφαρμογή, έτσι, και δευτερευόντως από τα κακής ποιότητος προϊόντα. Mm-hmm. Είναι δύο σημαντικά προβλήματα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Η κακή εφαρμογή. Κακή εφαρμογή προκύπτει όταν ο εφαρμογέας, ο γιατρός, ο οποίος κάνει την εφαρμογή, πρώτον δεν είναι γνώστης των τεχνικών, δεν είναι γνώστης της δοσολογίας, δεν είναι γνώστης κυρίως της ανατομίας και της φυσιολογίας των μυών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η θεραπεία αυτή να εξατομικεύεται. Δεν είναι σε όλους τους ασθενείς που κάνουμε την ίδια θεραπεία. Ο κόσμος πρέπει να το αντιληφθεί αυτό. Δεν κάνουμε σε όλους το ίδιο. Τουλάχιστον ένας σωστός γιατρός, κατηρτισμένος γιατρός, έμπειρος γιατρός, πάντοτε αναλύει το πρόσωπο, την λειτουργία των μυών και αποφασίζει ακριβώς σε ποια σημεία θα κάνει την εφαρμογή. Και αυτό έχει άμεση σχέση και με το πόσο Botox βάζουμε στον καθένα. Και κατ' επέκταση αυτό έχει και σημασία στο κόστος του Botox. Είναι εντελώς άτοπη η ερώτηση η οποία δεχόμαστε στα ιατρία τηλεφωνικά. Γιατρέ, εσύ πόσο κάνεις τον Botox? Το κάνω όσο χρειάζεται για να σου κάνω αυτό mm-hmm. που χρειάζεται. Άρα είναι εξατομικευμένη τεχνική. Mm-hmm. Μια κυρία ρωτά, η πτώση βλεφάρου είναι επιπλοκή από εφαρμογή Botox? Η πτώση βλεφάρου μπορεί να είναι από εφαρμογή Botox. Βεβαίως πέφτει το βλέφαρο. Συνήθως αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Όταν γίνει σωστή εφαρμογή, όταν μπει πάρα πολύ κοντά στο βλέφαρο, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω βαρύτητας το φάρμακο μπορεί να κατέβει προς τα κάτω, άρα όταν είμαστε όρθιοι κατεβαίνει προς τα κάτω. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο ασθενής να μην ακολουθήσει τις οδηγίες τις οποίες του δίνει ο γιατρός. Όταν λοιπόν λέμε στον ασθενή μην τρίψετε την περιοχή που έχουμε βάλει τον Botox, ο λόγος είναι αυτός. Γιατί ενώ ο γιατρός βάζει σε ένα σημείο αναμένοντας ότι το μέγιστο που θα διαχεθεί το φάρμακο είναι 1/100, αν ο ασθενής πάει και τρίβει την περιοχή θα το διαχέσει σε 2/100. Άρα ουσιαστικά μπορεί να το ρίξει και στο βλέφαρο. Οπότε έχουμε πτώση του βλέφαρου. Γιατρέ μου, το σωστό αποτέλεσμα, μάλλον το αποτέλεσμα μιας σωστής εφαρμογής Botox είναι ανέκφραστα και παγωμένα πρόσωπα? Το αποτέλεσμα δεν θα έπρεπε να είναι ανέκφραστα και παγωμένα πρόσωπα. Γιατί το βλέπουμε όμως πολλές φορές? Το βλέπουμε λόγω κυρίως υπερβάλλοντος ζήλου του γιατρού να δώσει ένα αποτέλεσμα χωρίς ρητίδες. Το βλέπουμε λόγω μεγάλης πίεσης που ασκούν οι ασθενείς τους γιατρούς γιατί θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχουν καθόλου ρητίδες. Το βλέπουμε λόγω κακού υπολογισμού της δοσολογίας για τον κάθε ασθενή. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι γιατί βγάζουμε τέτοιους ασθενείς. Δεν θα έπρεπε. Γι' αυτό και οι ασθενείς πρέπει να καταλάβουν ότι όταν μετά από μια εφαρμογή Botox έχουμε κάποια κίνηση ακόμη, δεν σημαίνει ότι τσιγκουνεύτηκε ο γιατρός το φάρμακο και δεν τους έβαλε αρκετό. Ο σκοπός αυτός είναι. Ο σκοπός είναι να έχουμε μια απάλυνση των ρητίδων ή και εξαφάνιση ανάλογα σε ποια ηλικία, σε ποια ποιότητα δέρματος. Αλλά να ταυτόχρονα να έχουμε και ένα φυσικό αποτέλεσμα. Δηλαδή να έχουμε μια μικρή κίνηση, έστω εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι κατά κρίση, κατά βούληση και κατ' επιθυμία που επιτυχάνεται κάποιο αποτέλεσμα. Και κάθε πόσο πρέπει να επαναλαμβάνεται η εφαρμογή? Το Botox πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον 2 με 3 φορές τον χρόνο. Όχι τουλάχιστον, συνίσταται να εφαρμόζεται 2 με 3 φορές τον χρόνο. Καμιά φορά και 4. Καμιά φορά και 4. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, 4. Στέφανη μου, δεν έχει σημασία η ηλικία περισσότερο. Έχει σημασία η ποιότητα του δέρματος. Και το ξέρουμε πολύ καλά. 60χρονη μπορεί να μοιάζει με 40χρονη και 40χρονη με 60χρονη. Άρα είναι θέμα ποιότητας του δέρματος. Είναι σίγουρο ότι όσο πιο γυρασμένο είναι το δέρμα, τόσο πιο φτωχό θα είναι το αποτέλεσμα του Botox. Και ενδεχομένως να χρειάζεται επικουρικά και θεραπείες με υαλουρονικό στην περιοχή του μετώπου για να έχουμε πιο φυσικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησα να λέω ότι αυστηρά δεν πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από 3 μήνες. Διότι μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα για παραγωγή αντισωμάτων. Επειδή είναι τοξίνη, ο οργανισμός θα κάνει αντισώματα για να εξουδετερώσει την τοξίνη. Αν λοιπόν χορηγούμε συχνά στον ασθενή Botox, κάποια στιγμή ο οργανισμός ενδεχομένως να κάνει τόσα αντισώματα, ούτως ώστε την επόμενη φορά που θα κάνει ο ασθενής
να εξουδετερωθεί πλήρως τον μπότοξ. Οπότε εκεί έχουμε διάφορα πρωτόκολλα πώς το αντιμετωπίζουμε. Και είναι και αυτός ένας λόγος που πολλές φορές δεν πιάνουν τα μπότοξ. Διότι γίνεται τόσο συχνά που πλέον κάνουν αντισώματα. Και πάλι ο γιατρός είναι υπεύθυνος. Ο κατηρτισμένος, ο σωστός, ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει πριν από 3 μήνες. Και επίσης αυτά τα συχνά εμφανίζεται μια ρητίδα, κάνε μου λίγο, ξαναεμφανίστηκε μια ρητίδα, κάνε μου λίγο, είναι λάθος. Πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 μήνες. Δεν πέτυχε, το σημειώνουμε, το καταγράφουμε. Ο γιατρός προσπαθεί την δεύτερη φορά να κάνει καλύτερη δουλειά για να έχουμε όσο το δυνατό πιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά κάθε μήνα να περνάω να κάνω ένα τσιμπηματάκι, αυτό είναι λάθος και πρέπει να το καταλάβουν οι ασθενείς. Θα πρέπει και ο γιατρός να αρνείται. Σαφέστατα θα πρέπει να αρνείται και ο γιατρός, ναι. Σαφέστατα και ο γιατρός πρέπει να αρνείται. Μια κυρία ρωτάει, έχει κάνει lift προσώπου, lifting στο πρόσωπο. Θα πρέπει να κάνει μπότοξ κάθε πόσο? Το μπότοξ, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις θεραπείες δεν υπάρχει πρέπει. Πρέπει δεν υπάρχει. Είναι αισθητικής φύσεως θεραπείας, άρα είναι επιλογής θεραπείας. Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι μετά το lifting, ναι, θα ήταν και φρόνιμο και θα το συστήναμε κιόλας να γίνεται μετά το lifting, να γίνονται τέτοιες συμπληρωματικές θεραπείες για να διατηρήσουν το αποτέλεσμα όσο το δυνατό καλύτερο. Δεν υπάρχει πρέπει όμως. Αν το θέλει, το κάνει, αν δεν το θέλει, δεν είναι ανάγκη να το κάνει. Άλλη μια ερώτηση. Αν κάνει μπότοξ, μετά από πόσο καιρό μπορεί να κάνει καθαρισμό προσώπου σε αισθητικό? Ουσιαστικά μετά από 4 ώρες, που είναι ο απαραίτητος χρόνος για να δεσμευτεί το μπότοξ στους υποδοχείς της ακετιλχολίνης, μπαίνω σε λίγο πιο επιστημονικά, 4 ώρες είναι ο χρόνος που χρειάζεται να αφήσουμε το δέρμα ήρεμο, χωρίς μασάζ, χωρίς κάποιες θεραπείες κλπ. Άρα θεωρητικά και 4 ώρες μετά μπορεί να γίνει. Εμείς πρακτικά λέμε από την επόμενη μέρα κάνεις ό,τι θέλεις. Να μακιγιαριστούμε μπορούμε? Μπορείτε να μακιγιαριστείτε ακόμα και αμέσως μετά, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε κάποιους κανόνες αντισηψίας φυσικά. Αλλά και πάλι θέλει απαλά το make-up για να μην κάνουμε μασάζ στην περιοχή της εφαρμογής. Άλιστα, και συνοψίζοντας, γιατρέ μου, αυτά όλα που είπαμε, το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα είναι ότι οι ασθενείς πρώτον πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή του γιατρού. Τα λέμε και τα ξαναλέμε και πάλι έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε πριν κανένα μήνα. Πάλι τα οποία τα έχουμε κάθε 2-3 μήνες. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει φθηνό μπότοξ. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν. Το φάρμακο είναι ακριβό. Δεν λειτουργεί με την λογική των εκπτώσεων. Τώρα έχω 20%, 30%, 40%, 50%. Το μπότοξ είναι μια ακριβή θεραπεία από μόνη της. Διότι είναι ακριβό το φάρμακο. Φθηνό μπότοξ πρέπει να μας υποψιάζει. Είτε είναι αραιωμένο, διότι το διαλύουμε τον μπότοξ, είναι υπομορφήν σκόνης και διαλύεται. Άρα είναι αραιωμένο, άρα με ένα μπουκαλάκι βγάζουμε περισσότερους ασθενείς, άρα μπορούμε να το βάλουμε πιο φθηνά. Άρα λάθος αποτέλεσμα. Είτε δεν είναι μάρκα η οποία είναι κατοχυρωμένη επίσημα, έτσι, άρα είναι και πιο φθηνή. Αυτά λοιπόν είναι τα μηνύματα. Προσέχτε που το κάνετε, να ζητάτε πάντοτε να δείτε το φάρμακο το οποίο χρησιμοποιεί ο γιατρός. Δεν είναι ντροπή κανένας από εμάς τους γιατρούς. Βέβαια, τώρα και οι ενδιαφερόμενοι που ξέρουν ότι είναι το σωστό το φάρμακο αυτό που θα χρησιμοποιήσει ο γιατρός. Δύο φάρμακα κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά. Τον Dysport και τον Botox. Είναι πολύ απλό και μάλιστα τον Botox ακόμη και αυτό δεν κυκλοφορά επίσημα. Δεν υπάρχει επίσημος αντιπρόσωπος. Αλλά αν δεχτούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δύο επικρατέστερα, ας είμαστε λοιπόν λίγο υποψιασμένοι και λίγο προσεκτικοί. Προς Θεού, δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος βάζει, ξέρω εγώ, το Ζεωμίν παραδείγματος χάρη, το οποίο φέρνει απ' έξω, που είναι από τη Merz, μια γερμανική εταιρεία, η οποία είναι άψογη κατά τα άλλα και πολύ δυνατή εταιρεία, δεν σημαίνει ότι κάνει έγκλημα ο άνθρωπος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν δείτε κανένα Κινέζικο, κανένα Κορεάτικο, περίεργη μάρκα, ψάχτε το. Για όλα ψάχνουμε στο ίντερνετ, άμα είναι αυτά που πρέπει να ψάξουμε, δεν τα ψάχνουμε. Μάλιστα. Σοφοκλής Νικολαίδης, πλαστικός χειρουργός. Γιατρέ μου, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εκτός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην εκποίηση προσωπικών και άλλων επαγγελματικών αντικειμένων του βασιλιά της κομμωδίας Τζέρι Λουίς, προχώρησε η οικογένειά του 1 χρόνο μετά το θάνατό του.
Προσωπικά αλλά και επαγγελματικά αντικείμενα του Τζέρι Λιούις βγαίνουν στο σφυρί. Ο αποκαλούμενος βασιλιάς της κομμωδίας απεβίωσε τον περασμένο Αύγουστο σε ηλικία 91 ετών και η οικογένειά του σε συνεργασία με τους διοργανωτές της Δημοπρασίας αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εκποίηση 400 αντικειμένων. Όλα αυτά τα αντικείμενα προέρχονται από το σπίτι του Τζέρι Λιούις στο Las Vegas της Νεβάδα. Είναι μεγάλο προνόμιο αλλά και χαρά να εργάζεσαι σε αυτό το θέμα με τη σύζυγό του Σαμ και την οικογένειά του. Μεταξύ των αντικειμένων, το χρυσό ρολόι με χαραγμένη στο καπάκι την αφιέρωση από το συμπροταγωνιστή και φίλο του επιμακρών Dean Martin με την αξία του να εκτιμάται μεταξύ 4 και 6.000 δολαρίων. Και εδώ είμαστε για το τελευταίο μας στούντιο για σήμερα. Το θέμα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας στη Βουλή, μετά και τα τελευταία γεγονότα, αλλά και την αντιπαράθεση που ακολούθησε το θάνατο του 10χρονου μαθητή. Για όλα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες στον χώρο της παιδείας, είναι μαζί μας στο στούντιο για να συζητήσουμε ο Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων, κ. Χάρης Χαραλάμπους. Καλό σας απόγευμα, κύριε Χαραλάμπους. Καλώς ορίσατε. Είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το κράτος σε συνδικαλιστικό φέουδο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κάνει κάποιες δηλώσεις στο περιθώριο μιας άλλης εκδήλωσης που βρισκόταν. Υπό την πίεση των συναδέλφων σας να δηλώσει κάτι. Όχι μόνο για την παιδεία, έτσι, είπε και για την υγεία, είπε και για την σε ό,τι αφορά εμάς, σε καμία περίπτωση είναι. Υποέδει οποιαδήποτε άλλη αδελφή συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτική έχει τέτοια πρόθεση, δεν και δυνατότητα να μετατρέψει την πολιτεία σε φέουδο. Εντάξει, πιστεύω ήταν κάποιες έντονες δηλώσεις του Προέδρου. Δεν θα σταθούμε εκεί. Φανερώνει όμως την οργή του, εντάξει, θα λέγαμε. Ήταν έντονος για όσα διαδραματίζονται. Εκείνο που γνωρίζουμε εμείς, διότι εμείς έχουμε ζητήσει συνάντηση μαζί του για να του δώσουμε όλα τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας. Προφανώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του έχει μεταφερθεί μονόπλευρα ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας. Θεωρούμε ότι αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ολοκληρωμένη και σφαιρική ενημέρωση και από εμάς και από τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις, πιθανότατα οι δηλώσεις του να ήταν διαφορετικές. Αλλά δεν θα σταθούν εδώ, θα το εξετάσει έτσι κι αλλιώς και το θέμα αυτό και πολλά άλλα το αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ και θα προχωρήσει στις ανάλογες αποφάσεις. Γιατί έχει φτάσει στα ύψη αυτή η αντιπαράθεσή σας με Κοιτάξτε, τον Υπουργό έτσι, Παιδείας. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε την ευχαίρεια και τον χρόνο να πούμε κάποια πράγματα ήρεμα και ψύχρεμα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν πρόθεση δική μας να φτάσουμε στην αντιπαράθεση και πραγματικά μας έχει εκπλήξει ο τρόπος που εξελίχθηκε η όλη υπόθεση, γιατί η ΠΟΕΦ σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να συγκρουστεί με κανένα, πόσο μάλλον με τον Υπουργό Παιδείας. Τι οδήγησε εκεί? Εκείνο που οδήγησε στο να φτάσουμε στην σύγκρουση στις αγωγικά ήταν ότι μετά το άτυχο περιστατικό, το ατυχές περιστατικό που έγινε στο σχολείο του Αλεθρικού και με ευκαιρία για άλλη μια φορά ο διδασκαλικός κόσμος θέσει τις μαζικές γενικές συνέλευσεις που είχε, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να εκφράσει τη θλίψη του και την συμπαράσταση προς τους γονείς για το άτυχο αυτό συμβάν. Και από εκεί και πέρα στις συνελεύσεις, απλά τελειώνω γιατί ήταν πολύ σύντομο αυτό που έχω να πω, ότι εκείνο που ζητούν οι συνάδελφοι είναι αυτό που έχει ζητήσει η ηγεσία της που εδωμόφωνα, το Υπουργείο Παιδείας να συζητήσει άμεσα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα θέματα τα οποία εμφανίζονται τις τελευταίες μέρες και πετάγονται έναν από εκεί και έναν από εδώ, που βασικό στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν τις συζητήσεις από την ουσία του θέματος που είναι η ασφάλεια και η υγεία. Και τρίτον είναι ότι έχει εκφράσει ο διδασκαλικός κόσμος την έντονη δυσαρέσκεια του για διάφορες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας που έγιναν στα μέσα ενημέρωσης κατά καιρούς των τελευταίων καιρών, τις οποίες θεωρούμε ανέτειες, αχρίαστες και είναι και αυτές που πυροδότησαν τη σύγκρουση. Εκείνον επίσης έχει εκφράσει επίσης την ηγεσία της οργάνωσης, τον πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα, τη συμπαράσταση του για στο τέλος της μέρας. Βρεθήκαμε και κατηγορούμενοι ότι είχαμε πρόθεση ή προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε την οποιαδήποτε διοικητική έρευνα διεξήγαγε το Υπουργείο Παιδείας, πράγμα που δεν αληθεύει. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε αυτήν την σύγκρουση και αντιλαμβάνεστε ότι και οι επόμενες μέρες που ακολούθησαν, διάφορες δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού για το θέμα του περιστατικού έχουν διασπείρει ένα είδος πανικού στα σχολεία. Εχθές στις συνελεύσεις ήταν διάχυτον αυτό. Οι συνάδελφοι και οι διευθυντές και οι απλοί εκπαιδευτικοί ένιωθαν ασφάλεια
ρωτούσαν συνεχώς πώς θα χειριστούν το Α, πώς θα χειριστούν το Β, αν θα πρέπει να κάνουν έτσι, αν θα πρέπει να πάνε εκδρομή, αν θα πρέπει να κάνουν εκδήλωση πέραν από το. Μετά τη λήξη του διδακτικού χρόνου. Δηλαδή ερωτήματα. Πρωτόκολλα υπάρχουν για όλα αυτά τα θέματα που ανησυχούν τους δασκάλους. Κυρίως για το πιο σοβαρό θέμα που αφορά το οποιοδήποτε ατύχημα στα σχολεία σε ό,τι αφορά παιδιά, υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο και εφαρμόζουμε. Βέβαια, διαφάνηκε και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι χρήζει βελτίωσης. Ναι. Ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι καλείται ασθενοφόρα ανεξάρτητα αν θεωρεί το περιστατικό είναι πολύ σοβαρό ή όχι. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση. Ξέρετε, ο άτυχος μαθητής μας έφυγε από το σχολείο περπατώντας με τη μητέρα του. Δηλαδή τίποτε δεν προδίκαζε το τι ακολούθησε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ανησυχία σε ποια χτυπήματα ή ατυχήματα πρέπει να καλείται ασθενοφόρο και ποια όχι. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι, μετά τη δήλωση που έκαμε και ο υπουργός, να καλούν συνεχώς ασθενοφόρο. Ένα παιδί όμως δεν μπορεί να κάνει διάγνωση και να αντιλαμβάνεται το αν είναι κρίσιμο ή όχι ένας κρίσιμος ή όχι ένας τραυματισμός. Όχι, παιδευτικός εννοείται. Και το παιδί από μόνο του, σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Αλλά βέβαια ούτε και ο εκπαιδευτικός. Εκτός και αν έχει και γνώσεις πρώτων βοηθειών να έχει. Πρώτη βοήθεια είναι απλά για να ακουφίσει τη δεδομένη στιγμή το χτύπημα, αν μπορεί να υπάρξει βοήθεια. Δεν είναι διάγνωση αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Οπότε αμέσως. Όταν όμως τραυματίζεται στο πάτωμα. Ναι, ωραία. Αυτό που έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, το παιδί σηκώθηκε πάνω, πονούσε. Ωραία. Μεταφέρθηκε στην αίθουσα των δασκάλων. Εκεί του έγινε μια ανακούφιση έτσι, με λίγο νερό κλπ. Ό,τι μπορούσε να γίνει, διότι δεν είχε πληγές ή οτιδήποτε άλλο. Και αμέσως ειδοποιήθηκε η μητέρα του, η οποία ήταν και νοσοκόμα. Και πήρε αμέσως το μωρό στο νοσοκομείο. Δηλαδή δεν υπήρξε καμία ολιγορία και καμία καθυστέρηση από την πλευρά του σχολείου. Δηλαδή και ασθενοφόρο να ερχόταν, την μία ώρα θα συνέβαιναν όσα συνέβησαν. Δυστυχώς ακολούθησαν το τι ακολούθησαν, το οποίο σίγουρα δεν έχουμε ευθύνη εμείς ως εκπαιδευτικοί. Ναι. Επειδή ακούστηκαν και πάρα πολλά και για το ιστορικό του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε. Ναι, να σχολιάσω κάτι, γιατί και αυτό μας είχε ενοχλήσει, αφάνταστα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ενώ το Υπουργείο Παιδείας διεξήγαγε την πρώτη έρευνα, την διοικητική, η οποία κατέληξε σε ένα συμπέρασμα από πλευράς του Υπουργείου ότι χρήζει μια περαιτέρω διερεύνηση για κάποιον από τους συναδέλφους του σχολείου, και αποφασίστηκε να γίνει μια πειθαρχική έρευνα για να διερευνήσει οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή του συναδέλφου, έτσι. Και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας λέει και λέμε εμείς ότι ο συνάδελφος αυτή τη στιγμή είναι αθώος, δεν έχει κάνει κάτι. Απλά η έρευνα που γίνεται τώρα θα καταδείξει αν και εφόσον έχει κάποιες ευθύνες. Παραμένει στο πόστο του, έτσι. Ναι, και αυτό είναι και μια ένδειξη. Είναι και μια ένδειξη το ότι δεν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ναι, έγινε λόγος όμως για τις πολλές μετακινήσεις. Τώρα, αυτό που η διαρροή που έγινε στον τύπο την Παρασκευή. Την περασμένη Παρασκευή, η οποία έγινε παράλληλα με κάποιες κατηγορίες που εξωστρέφτηκαν κατά του Προέδρου Γενικά Μάτια, ότι τάχα πήγαμε να παρέμβουμε στην έρευνα, ακριβώς δημιούργησε ένα σκηνικό στο οποίο προδικάζουν σε κάποιο βαθμό κάποια ενοχή του συναδέλφου. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έγινε διαρροή οποιονδήποτε δεδομένων προσωπικών του συναδέλφου, δεν έγινε από εμάς γιατί δεν τα έχουμε. Προφανώς έγινε από την πλευρά εκείνου που έχει τα στοιχεία. Και γι' αυτό έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας από την πρώτη στιγμή να διατάξει έρευνα, εάν και εφόσον διέρευσαν οποιαδήποτε στοιχεία από το φάκελο του εκπαιδευτικού. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν ξεκινά έρευνα για κάποιον άνθρωπο και έρχεται στο φως της δημοσιότητας τέτοια δημοσιεύματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό, έτσι. Αν ευσταθούν βέβαια όλα αυτά που έχουν γραφτεί, και παράλληλα αφήνεται να νοηθεί ότι πιθανόν υποέφυγε αξιωματούχοι της. Παρουσιάστηκαν εκεί για να θέλουν να επηρεάσουν την οποιαδήποτε έρευνα. Αυτό είναι ένα σκηνικό το οποίο έχουμε έναν ένοχο, έχουμε μια οργάνωση η οποία πήγε να τον σώσει και από εκεί και πέρα με την πρώτη μας αντίφραση ξεκινούμε προβληματική εκπαιδευτική με ψυχολογικά προβλήματα. Αν είναι δυνατόν ο Υπουργός Παιδείας να βγαίνει δημόσια και να λέει να εξτομίζει τέτοια πράγματα, σχέδιο αξιολόγησης, δηλαδή ανοίγουν το ένα θέμα μετά το άλλο. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν καθηγητές ή δάσκαλοι στην δική σας περίπτωση με ψυχολογικά προβλήματα ή που είναι προβληματικοί. Πρώτα απ' όλα, ο όρος όπως έχει χρησιμοποιηθεί δείχνει κάποια, αντιλαμβάνεστε, εάν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με κάποια προβλήματα,
Γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του κυρίου Δίπλαρου πάρα πολύ σοβαρές. Τις έχω σχολιάσει προηγουμένως και θα πω και κάτι γι' αυτό μετά, γιατί και αυτά μας φαίνεται ως που εδώ ότι προσπαθούν να δημιουργηθούν εντυπώσεις οι οποίες έχουν συνέχεια με αυτά που λέμε σήμερα. Δηλαδή να εξωστραγγίζουμε την ουσία του θέματος. Άρα λαϊκίζει, λέτε και εσείς ο κύριος ο Δίπλαρος. Εγώ δεν χαρακτηρίζω τι κάνει, αλλά διαρωτούμαστε σαν ΠΟΕΤ πώς σημήθηκε ξαφνικά μετά από 6 χρόνια ένα περιστατικό. Υπάρχει και ένα περιστατικό άλλο, λέει, αυτό δεν πριν 10 μέρες, 8-10 αφορά τη μέση εκπαίδευση, αλλά δεν είναι δουλειά δική μας. Αυτά είναι δουλειά της αστυνομίας. Αλλά για να τελειώσω το τι έχω ξεκινήσει να πω, είναι ότι ακριβώς όλα αυτά είναι και όλα αυτά που οδήγησαν στη σύγκρουση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο σοβαρό περιστατικό και αντί το μέλημα και έγκλημα μας να είναι να δράσουμε αμέσως, ούτως ώστε να μην μας ξανασυμβεί αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό, ποια ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ομόφωνη. Ούτε μέτρα πήραμε ως αντίδραση για τόσα εκφράστηκαν αντίον μας, ούτε αντιδράσαμε. Αυτό που είχαμε δει ήταν ότι συζητούμε με τον Υπουργό Παιδείας μόνο τα θέματα ασφάλειας και υγείας τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτό επιβάλλει η ανάγκη. Αυτά ήταν τα μέτρα που πήρε η ΠΟΕΦ και κατηγορία. Ποια μέτρα πήρε η ΠΟΕΦ και αυτό το πράγμα το θεωρείτε εσείς άκρατο συνδικαλισμό. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε. Τι κάναμε που είναι κακό, επειδή ζητούμε και απαιτούμε να συζητηθεί πρώτα απ' όλα τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Αυτά αποφασίστηκαν χθες στην τελευταία συμβουλία της ΠΟΕΦ, την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Είχατε όμως και τις γενικές συνεδρίες. Και οι γενικές συνεδρίες τι είπαν. Δεν μας είπαν ούτε μέτρα κάμετε, ούτε απεργίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Μας έχουν πει να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τη θλίψη μας για το θάνατο του παιδιού. Να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας και τη δυσφορία μας για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Παιδείας και να τους ζητήσουμε να ανασκευάσει με κάποιον τρόπο όλα αυτά που έχουν λεχθεί τις τελευταίες μέρες, που θα είναι και κάτι που θα ανοίξει και το δρόμο να επανέλθουν τα πράγματα στην ομαλότητα. Και απέτησε από εμάς να δούμε με το Υπουργείο πρώτα απ' όλα, χωρίς να συζητούμε πράγματα άλλα, τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Αυτά σας φαίνονται παράλογα. Εσείς θέλετε διάλογο. Βεβαίως και θέλουμε. Με τον Υπουργό. Θέλουμε, αλλά πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό είναι το θέμα. Δεν είπαμε ότι αρνούμαστε διάλογο για οποιοδήποτε άλλο θέμα και διαρωτούμε γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία και όλος αυτός ο τόρος. Αύριο είναι το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο σας. Το οποίο είχε οριστεί από την περασμένη Παρασκευή. Θα συζητήσετε όμως τα θέματα. Όλα αυτά θα συζητηθούν. Εντάξει, θα δούμε. Θα πράξετε. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε προδιάθεση από την οργάνωση να πάρει οποιαδήποτε άλλα μέτρα που θα ενοχλήσουν είτε την κοινή γνώμη είτε τον κόσμο, είτε, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να το κάνουμε. Αλλά αυτό που απαιτούμε είναι σεβασμό και να συζητηθούν τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Ήδη έχει οριστεί η σκέψη από τον Υπουργό Παιδείας την επόμενη Τρίτη με το θέμα ασφάλεια και υγεία. Καθυστερημένα λέμε εμείς, αλλά έστω θα γίνει συζήτηση η πρώτη. Η Βουλή χθες στην Επιτροπή Παιδείας, όλα τα κόμματα και βουλευτές τοποθετήθηκαν ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα αυτή η συζήτηση και υπάρχουν θέματα της νομοθεσίας που πρέπει να διορθωθούν. Αλλά και εγκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες που χρειάζονται βελτίωση. Δεν λέμε και δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο ότι τα σχολεία μας είναι έτοιμα να πέσουν. Τα κτίρια μας είναι καλά σε γενικές γραμμές. Απλά υπάρχουν πιο καλά και κάποια που χρήζουν βελτίωση. Να τα διορθώσουμε. Αν τα γήπεδα μας πρέπει να αλλάξουν τα υποστρώματα και να μπουν πιο σύγχρονα με άλλες προδιαγραφές. Βέβαια, αυτά δεν θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Το ξέρουμε. Μα και δεν απαιτήσαμε να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Απλά πρέπει να αποφασίσεις ότι θα τα αλλάξω και ξεκινάς ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό πότε θα τα αλλάξεις και πώς θα αλλάξεις. Στα δημοτικά σχολεία έχουμε έλλειψη κλειστών χώρων. Δεν υπάρχουν κλειστές αιθουσές γυμναστικής. Δεν θα χτιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει να ληφθεί πρόνοια να ξεκινήσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα. Εάν όλα αυτά είναι πολλά τα θέματα πάρα πολλά τα που θέματα. Απασχολούν την οπότε αντιλαμβάνεστε την ότι διαρωτούμαστε και γιατί τόσος πόλεμος σε εισαγωγικά για τις θέσεις που άφησε η ΠΟΕΔ. Δηλαδή, έχετε ακούσει να σας πω κάτι παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, έχουμε κάνει το λιγότερο που μπορούσε να κάνει μια συντεχνία ως μέτρο αντίδρασης. Να πούμε, όχι κύριε Υπουργέ, συζητούμε μαζί σου πρώτα απ' όλα τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Όσο οφείλαμε να κάνουμε μετά το περιστατικό. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Έχει χρόνια που ενοχλούμε σε εισαγωγικά του Υπουργείου Παιδείας ότι υπάρχουν θέματα ασφάλειας και υγείας. Πρέπει να λύσουμε το Α, πρέπει να λύσουμε το Β. Δεν λέω ότι αυτός ο υπουργός που έχει θητεία τρεις μήνες θα τα λύσει όλα και δεν τα έλυσε στους τρεις μήνες. Άρα μπαίνουν στο σιρτάρι όλα αυτά τα θέματα τόσα χρόνια. Μπαίνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ολιγορία τα οποία εξαρτάται και από την οικονομική. Γιατί όλα αυτά περιέχουν και το κόστος και την οικονομική ψυχή. Οπότε εντάξει. Φαίνεται ότι το κράτος πρέπει να αποφασίσει ποιες προτεραιότητες έχει για να προχωρήσει. Το θέμα της αξιολόγησης που αναφέρατε προηγουμένως. Το θέμα της αξιολόγησης είναι θέμα. Σωστή αξιολόγηση δεν γίνεται καθόλου αξιολόγηση. Δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση, όχι γιατί είναι λάθος η νομοθεσία. Γιατί
Οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας εφαρμόζουν λάθος την νομοθεσία. Νομοθεσία υπάρχει. Και βαθμολογίες μπαίνουν και αξιολογήσεις γίνονται. Εσείς εισηγήσετε να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε, εμείς σαν ΠΟΕΔΕ έχουμε εισηγηθεί κατά επανάληψη και πολλές φορές τα τελευταία 20 χρόνια διάφορα σχέδια αξιολόγησης που βελτιώνουν την κατάσταση. Και να σας πω και μάλιστα ότι με το Υπουργείο Παιδείας πολλές φορές φτάσαμε κοντά στο 90% σε συμφωνία. Και αλλά τελικά, όπου εμπεριείχε κάποιον οικονομικό κόστος, κολλούσαμε. Δηλαδή, να σας πω, οι διευθυντές μας στα δημοτικά σχολεία έχουν διδακτικό χρόνο. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι σε ένα σχολείο. Ναι. Ένα πρωί μπορεί να βρει το διευθυντή να κάνει μάθημα θρησκευτικό σε μια τάξη και το σχολείο του να είναι. Να πρέπει μάλιστα. Να συνεργαστεί με γονείς, με υπηρεσίες, με τεχνικές υπηρεσίες, με υπηρεσίες του κράτους, με ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή έχει όλη αυτή τη δουλειά. Δηλαδή δεν του δίνεται επαρκής διοικητικός χρόνος για να κάνει τη δουλειά του και να υπάρχει και περισσότερη ασφάλεια. Γιατί το να αφαιρέσουμε κάποιο χρόνο διδακτικό και να τον κάνουμε διοικητικό στο διευθυντή έχει κόστος. Όλα αυτά κάποια στιγμή το κράτος πρέπει να το μετρήσει. Αυτό που λέτε, ναι. Γιατί μπλέκεται και το Υπουργείο Οικονομικών εδώ και ο κρατικός προϋπολογισμός. Τώρα, εσύ χθες προκάλεσε και μία ανάρτηση του Προέδρου της ΠΟΕΔ στο Facebook ήταν, δεν ξέρω. Ναι, και στον προσωπικό του λογαριασμό, οπότε δεν θα το σχολιάσω γιατί δεν ήταν επίσημη θέση της ΠΟΕΒ, ήταν η προσωπική του άποψη για κάποιο θέμα. Δεν σας εκφράζει η θέση αυτή. Κοιτάξτε, δεν θα τη σχολιάσω, λέω, γιατί δεν είναι απόφαση ή οποιαδήποτε ανακοίνωση επίσημη της ΠΟΕΔ. Και ο ίδιος το λέει ότι είναι μια προσωπική μου ανάρτηση. Εντάξει, γιατί παίχτηκε στα κανάλια και γιατί τη δόθηκε εντός η δημοσία, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά σίγουρα οι δημόσιες. Τώρα είστε στο επίκεντρο, κύριε Χαραλαμπούση. Ναι, οι δημόσιες θέσεις. Και ό,τι λέτε, ό,τι αναγράφεται, μπορεί να συζητιέται. Δεν ξέρω αν έχουμε καλύψει το θέμα, αν έχουμε πει. Θέλετε εσείς να αναφέρετε εντάξει, αυτό που, κάτι. Αυτό που μας ζήτησαν οι συνάδελφοι και θέλουν να συζητήσουν άμεσα με το Υπουργείο είναι τα θέματα που αφορούν τους πρώτους βοηθούς. Ποιος κάνει τη διάγνωση, αν θα πρέπει να γίνει επιμόρφωση περισσότερων εκπαιδευτικών, αν θα πρέπει να προσληφθούν κάποιοι σχολικοί νοσοκόμοι, πότε καλείται ασθενοφόρο, πότε δεν καλείται. Ποιος κάνει, αυτό που λέγεται και χθες στη Βουλή, ποιος κάνει την εκτίμηση κινδύνων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και το ζητούν από εμάς, από τον διευθυντή. Δεν είναι ειδικός και αρμόδιος ο διευθυντής ενός σχολείου να γνωρίζει τεχνικά θέματα. Για να κάνει τέτοια διάγνωση. Και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη από το Υπουργείο Παιδείας και τις τεχνικές υπηρεσίες ότι αυτή δεν είναι δουλειά δική μας. Όχι γιατί. Μέχρι τώρα από ποιον γινόταν δηλαδή. Ζητούν να τον κάνει ο διευθυντής. Ναι. Και λέμε εμείς στον ΠΟΕΔ. Δεν γίνεται δεν αυτό. Δεν γίνεται αυτόν, κύριε. Απλά προσπαθείτε να φορτώσετε ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους που δεν την έχουν. Ο διευθυντής είναι εκεί, εάν κάποιος κάνει την επιδιόρθωση, να αλέξει και να την δει ότι έγινε. Ότι ήρθε κάποιος να διορθώσει κάτι. Όχι να το υποδείξει. Δηλαδή, πώς μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος που. Ένας εκπαιδευτικός. Με τεχνικά θέματα. Και στη Βουλή, χτες αυτό λέχθηκε από όλους, ότι οφείλει το Υπουργείο Παιδείας πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να επιθεωρήσει όλα τα σχολεία και να προβεί σε καταγραφή των κινδύνων που χρειάζονται επιδιορθώσεις, που χρειάζονται βελτιώσεις να γίνουν. Δεν είναι δουλειά δική μας να κάνουμε αυτό. Όχι γιατί έχει κόπο και βαριόμαστε να το κάνουμε, αλλά γιατί δεν έχουμε τις τεχνικές γνώσεις να το κάνουμε. Μία ερώτηση τηλεθεατή. Το θέμα των εξωσχολικών, πόσο σε ποιο βαθμό. Κοιτάξτε, τα δημοτικά σχολεία. Γιατί δεν είναι μόνο στα λύκεια, λέει, στα γυμνάσια. Μα, τα δημοτικά σχολεία επηρεάζονται πολύ περισσότερο, ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι εξετάσεις των παιδιών της μέσης εκπαίδευσης και που φεύγουν από τα σχολεία πιο νωρίς ή τελειώνει η σχολική χρονιά τους πιο νωρίς. Όλα αυτά τα παιδιά μαζεύονται στα σχολεία τα δημοτικά και τρέχουν οι διευθυντές και οι συνάδελφοι, οι δάσκαλοι, να τους απομακρύνουν από τα σχολεία γιατί αντιλαμβάνεστε. Δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που πάει εκεί πάει με κακό σκοπό, γιατί είναι παιδιά που μπορεί να ήταν την προηγούμενη χρονιά στο σχολείο, έτσι, και θέλουν να πάνε να δουν οι παλιούς συμμαθητές ή οι δασκάλους τους. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις σοβαρές όπου υπάρχει ενόχληση και κίνδυνη. Γι' αυτό είπαμε και χθες στη Βουλή, που έφτασε που εφετηθήκαμε και συμφώνησαν μαζί μας, ότι έφτασε η ώρα τα σχολεία μας να προστατευτούν. Στη Λεμεσό γίνεται πολύ καλή δουλειά από ό,τι ξέρω από τη σχολική εμφορία. Ειδικά τα νέα σχολεία έχουν γίνει υψηλά κάγκελα. Δεν θέλουμε να κάνουμε τα σχολεία φυλακές, αλλά η ασφάλεια προέχει. Υπάρχει φυρό τηλέφωνο, πρέπει να χτυπήσεις, να σε δουν ποιος είσαι, να μπεις μέσα. Δηλαδή δεν είναι εξέφραγο να μπέλει. Σε άλλες πόλεις μιλούμε για κάγκελα του 1-10, του 1-20. Όποιος θέλει μπορεί να μπει, μπορεί να βγει. Και χτες συζητούσαμε σε μια άλλη εκπομπή και με τους συνέλφους της Μέσης. Εάν στο σχολείο που έγινε το περιστατικό προχθές, όπου μια μητέρα μπήκε και χτύπησε και συνάδελφο, γιατί. Είχε πολλές απουσίες η κόρη της. Σε αυτό το σχολείο δεν υπήρχε αυτό που σας λέω. Εάν υπήρχε κάγκελα, αν υπήρχε θηροτηλέφωνο,
πιθανόν αυτό το συμπεριστατικό να αποφεύγει του. Mm-hmm. Γιατί θα ρωτούσε κάποιο, παρακαλώ, τι θέλετε. Ναι, δεν είναι πήγαινε... ήταν η μητέρα όμως. Ναι, όμως αντιλαμβάνεστε, όταν πάει κάποιο θυμωμένο εκεί για να, για να βιοπραγήσει κιόλα. Κάποια πράγματα δεν αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, θα μπορούσε να το προλάβει. Άρα, χρειάζεται βελτίωση αυτό το πράγμα. Ο αριθμό των μαθητών, συγγνώμη, σε μία τάξη, σα ενοχλεί και εσά. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στου maximum 25. Εντάξει. Δεν μπορεί να ισχυριστεί. Είναι πολύ, 25. Θα μπορούσε να ήταν. Θα είναι πιο σωστά εκπαιδευτικά να είναι λιγότεροι. Δηλαδή, αν ήταν 20, θα ήταν ακόμα καλύτερα, θα βοηθούνταν ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε και αυτό. Ναι, πριν 10 χρόνια όμως, ή 15-20, κύριε Χαραλάμπης, υπήρχαν πολύ περισσότερο. Και 30 και 35 μαθητές. Ναι, υπήρχαν όμως άλλες συνθήκες, εντελώς διαφορετικές. Δηλαδή, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος ότι μιλούσαμε για άλλες εποχές. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι ανάγκες των παιδιών έχουν αυξηθεί, τα προβλήματα έχουν μαζευτεί. Οπότε το κάθε παιδί αυτή τη στιγμή είναι σαν να είναι μια ξεχωριστή τάξη. Για να μπορέσει να το βοηθήσει και να το. Ή να το διδάξει ή να το βοηθήσει σε οποιαδήποτε προβλήματα έχει. Αλλά όσο πιο πολλά είναι τα παιδιά, άρα λιγότερες και ευκαιρίες να βοηθήσει. Οπότε σίγουρα είναι καλύτερα, αλλά αντιλαμβάνεστε και αυτό πάει στο θέμα κόστος. Μάλιστα. Προσπαθήσαμε μέσα στον λίγο χρόνο που είχαμε να καλύψουμε Ελπίζω όσα να βοήθησα. Περισσότερα θέματα μπορούσαμε. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε να μπείτε σε ένα επικοδομητικό διάλογο με τον Υπουργό. Αυτή είναι η πρόθεση μας. Ελπίζουμε το συντομότερο να ξεπεραστούν τα προβλήματα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στην αθλητική μας επικαιρότητα με την Μαριλένα Αθανασίου, με το Μουντιάλ. Θα ασχοληθούμε καθώς πλησιάζει με τους Ρώσους να προετοιμάζονται πυρετοδός. Λίγες μέρες πριν τη διοργάνωση ανακοινώθηκε η εξασφάλιση ειδικής ταυτότητας από τους ΕΑΤΕΣ, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας παρουσίασε ένα νέο χαρτονόμισμα αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα, φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη δημιουργία μιας fan zone για το Μουντιάλ ακριβώς μπροστά από το πανεπιστήμιο τους. Καθώς οι ποδοσφαιρόφιλοι μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας, η Κεντρική Τράπεζα της διοργανώτριας χώρας παρουσίασε ένα νέο χαρτονόμισμα αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Πρόκειται για το τραπεζογραμμάτιο των 100 ρουβλίων που αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από 14 ευρώ. Στη μία πλευρά του υπάρχει μία μπάλα, ένας χάρτης της Ρωσίας και τα ονόματα των 11 πόλεων που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Στην άλλη παρουσιάζεται ένα παιδί που κρατάει μία μπάλα, ενώ εικονίζεται και η εμβληματική προσωπικότητα του σοβιετικού γκολκίπερ Λεβ Γιασίν. Είναι η πρώτη φορά που σε ρωσικό χαρτονόμισμα προβάλλεται πρόσωπο που δεν ήταν αρχηγός κράτους. Το Μουντιάλ πλησιάζει. Όσοι όμως επιθυμούν να το παρακολουθήσουν από κοντά, θα πρέπει να αποκτήσουν μια ειδική ταυτότητα που θα τους εξασφαλίσει δωρεάν βίζα για την Ρωσία, αλλά θα είναι απαραίτητη και για την πρόσβαση στα γήπεδα, ανεξαρτήτως αν κατέχουν εισιτήρια ή όχι. Ο φιλάθλος κόσμος ήδη σπέβδει να προμηθευτεί τις επωνομαζόμενες Fan ID που αποτελούν μέρος των μέτρων ασφαλείας της ρωσικής κυβέρνησης για τη διοργάνωση. Μέχρι τα μέσα Μαΐου, 900.000 άτομα είχαν κάνει έτοιμα για να αποκτήσουν τις συγκεκριμένες ταυτότητες, η μισή από το εξωτερικό, με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να είναι οι πρώτοι που τις παρέλαβαν στις αρχές του μήνα. Φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη δημιουργία μιας fan zone για το Μουντιάλ, ακριβώς μπροστά από το πανεπιστήμιο τους. Οι φοιτητές λένε ότι οι θορυβώδεις λάτρεις του ποδοσφαίρου που θα συγκεντρώνονται στο χώρο αυτό δεν θα τους αφήνουν να διαβάσουν, καθώς την περίοδο του Μουντιάλ θα έχουν εξετάσεις. Οι αρχές από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι οι φανς που θα συρρεύσουν από όλο τον κόσμο θα κάνουν καλό στην αναγνώριση του Πανεπιστημίου. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τη δεύτερη μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσαν εχθές η διοίκηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Συγκεκριμένα έγινε καταρχήν συμφωνία για διετή συνεργασία με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ταβάρες. Θα κλείσει τυπικά η μεταγραφή τις επόμενες μέρες όταν θα αφηχθεί και στην Κύπρο. Πάει δανεικός ο Ισπανός Ρουέδα επειδή αργεί ακόμα για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Απέστειραν τον ενδιαφέρον τους για τον Σλοβάκο Ντουρίς βγάζοντας προς τα έξω ότι δεν μπαίνουν σε διαδικασία πληστηριασμού.
Στην ανόρθωση τώρα, χθες πήγαν στη Ρωσία για απευθείας επαφές με τον Όρενμπουργκ ο πρόεδρος της ανόρθωσης Ανδρέας Παντελή μαζί με τον στενό του συνεργάτη Κυριάκο Γιάνγκου. Το παλεύουν για να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον Ντουρίς. Είναι δεδομένο πλέον ότι δεν αποχωρεί ο Ρόνι Λέβη. Πολλές προτάσεις για τερματοφύλακες. Παίζει του Ελλαδίτη Γλυκού και του 24χρονου Κύπριου Νιόφιτου Μιχαήλ. Είναι και οι δύο δύσκολες περιπτώσεις. Στην ΑΕΚ τώρα, μάλλον τον είχε έτοιμο από μέρες πριν τον νέο προπονητή ο Άντερ Μουρίγιο. Ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα ο 35χρονος Βάσκος Άντωνη Ιραόλα. Σαν ποδοσφαιριστής ήταν μεγάλο όνομα. Είχε 500 συμμετοχές στην ομάδα Καμάρι των Βάσκων, την Athletic Bilbao. Τώρα ξεκινά ουσιαστικά την προπονητική του καριέρα με τις εμπειρίες που κουβαλά σαν ποδοσφαιριστής. Ελπίζουν στην ΑΕΚ ότι θα αποδειχθεί επιτυχημένη η επιλογή. 5 παίκτες αποδεσμεύτηκαν, η Πάμπλο, Γιουργαλίδης, Μαλόκου, Σόρια και Νέλσον. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παίζει δυνατά θέμα επιστροφής του Ισπανού τερματοφύλακα Τόνιο. Ήταν ξανά στην ομάδα την περασμένη σεζόν, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα ντέρμπι με τον Αποέλ. Στην Ομόνια τώρα, ο Ρόης Πογιατζής, με σημερινή μακροσκελέστατη του δήλωση, γνωστοποίησε ότι αποσύρει την πρότασή του για ανάληψη της διαχείρισης της ποδοσφαιρικής Ομόνιας. Λίγο πολύ κατηγορεί την διοίκηση ότι λειτουργήσε μεροληπτικά υπέρ του Παπασταύρου και ότι φυσικά δεν υπάρχει πλέον λόγος να τεθεί η δική του πρόταση ενώπιον των μελών της Ομόνιας στη συνέλευση της προσεχούς Τρίτης. Σε μία άλλη εξέλιξη, πληροφορίες αναφέρουν ότι επικρατέστερος να αναλάβει την ομάδα είναι ο 55χρονος Ισπανός Αγιασταράν. Ήταν συνεργάτης του Ράφα Μπενίτεθ στις Οσασούνα, στην Εξτρεμαδούρα, στην Τενερίφη, Λίβερπουλ και βοηθός του Κίκε Φλόρες στην Αλαχλή. Δούλευε και ως προπονητής στο Μεξικό, στην Μακάμπι Τελαβίβ και σε άλλες ομάδες. Στον Απόλλωνα τώρα κίνηση για να πάρουν τερματοφύλακα, ο οποίος θα προορίζεται να αποκαταστήσει τον Μπρούνο Βάλε τα τελευταία χρόνια, προγραμματίζουν στον Απόλλωνα. Γι' αυτό αποδέσμευσαν τον Λένο Σοφρονίου. Έφυγαν 7 παίκτες από τη Λεμεσιανή ομάδα, ενώ παίζεται να φύγουν και άλλοι 3 με 4, μεταξύ αυτών και ο Ζάντερ. Θέμα χρόνου να προκύψουν οι πρώτες ανακοινώσεις για προσθήκες. Αυτά τα σημαντικότερα νέα από την αθλητική μας ενημέρωση. Ο λόγος και πάλι Στέφανη. Μαριλένα, σε ευχαριστούμε και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα επιλέξατε το Capital και το Top Story για την ενημέρωσή σας. Στις 5 η ώρα παρακολουθήστε την εκπομπή Η Αλήθεια Καίει με τον Δημήτρη Σούγλη. Καλεσμένη του σήμερα, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λυλίκας, σχολιάζει την επικαιρότητα με τις δικές σας παρεμβάσεις και ο ειδικός ηγητευτής φιδιών Γιάννης Αγγελή δίνει συμβουλές για όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα φίδια στην Κύπρο. Εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους και να θυμάστε με προσοχή πάντα στους δρόμους.